Θα το ανοίξω, θα το ανοίξω. Και Τιμοθέου. Οπ. Λάθος. Φάει. Ευχήσουν για αυτούς τα λόγια του προφήτη Ισαΐα, τα βοβερά αυτά λόγια. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά σήμερα. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας να τον βλέπετε να προσκυνάει και να κάνει να κοινωνεί. Μόνο να δείτε να κοινωνήσει, τίποτα άλλο. Δεν θέλει να ξαναδεί. Και να διακονεί. Και να διακονεί. Ναι, θέλω να πω ότι είναι τόσο μοναδικός γέροντας. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε εκλεκτούς καλεσμένους. Έχουμε, να αρχίσω από αριστερά, τον κύριο Δραπονάκη, στρατηγός. Ήταν στις ειδικές δυνάμεις, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Δραπονάκη. Από στρατηγός και μέλος της, της Ελεύθερης Πατρίδας. Το ξαναλέσεις πάλι την αρχή, συγγνώμη, γιατί δεν έγραψε. Ξανά λίγο από την αρχή. Συγγνώμη, γιατί τώρα μου είχε σβήσει το φωτάκι και δεν γράφει. Αν σβήνει το φωτάκι, λέγει. Και χίλια συγγνώμη. Έχουμε λοιπόν τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Δραπονάκη, στρατηγό, εν αποστρατεία. Ήταν στις ειδικές δυνάμεις και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ελεύθερης Πατρίδας, του κόμματος που είναι, δίνει την ελπίδα πλέον ότι κάτι άλλο θα αλλάξει. Γιατί πολλοί λέγανε ότι δεν έχει δημιουργηθεί τίποτε και ήδη ξεκίνησε η Ελεύθερη Πατρίδα να έχει δημιουργηθεί πλέον και πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί, έχει ως βάση την ανιδιοτέλεια και δεν προσβλέπουν πουθενά, προσβλέπουν μόνο στο καλό της πατρίδας μας και αυτό είναι που θα τους πάει πάρα πολύ μπροστά. Τον κύριο Νικόλα Καμουρίδη, και αυτός στρατηγός, εν αποστρατεία και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος της Ελεύθερης Πατρίδας. Είναι εμπειρότατοι αξιωματικοί, θα μας μιλήσουν για τα γεγονότα που βλέπουμε εδώ στην περιοχή μας. Και δίπλα έχουμε και τον Ηλία τον Καλλιώρα, πρώην βουλευτή Φτιότητος, συγγραφέα. Έχει πάρα πολλά, φίλος μου καταρχήν. Και να το πω αυτό, Ηλία, επίτιμος πρόεδρος, γιατί θα τα πατρέψουμε λίγο σήμερα, επίτιμος πρόεδρος στο κόμμα Ρωμιοσύνη. Είναι μαζί αυτά. Θα τα πούμε, θα σας τα εξηγήσουμε. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Λοιπόν, αμέσως θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Ηλία Καλλιώρα να μας πει για τα γεωπολιτικά, να μας αναπτύξει τα γεωπολιτικά υπό το πρίσμα των προφητιών, των Αγίων μας. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καλώς ήρθατε και καλησπέρα σε όλους. Η αντάμωση, το αντάμω που κάνουμε γίνεται σε μια πράγματι διαφορετική περίοδο από αυτές που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Η οποία η περίοδος αυτή, όσο περνάει ο καιρός και δεν είναι μακριά αυτό το τέρμα, τη λέξη τέρμα στα εισαγωγικά, όπου θα μπούμε και η Ελλάδα και ο υπόλοιπος κόσμος σε μια νέα δύσκολη κατάσταση, θα πω περισσότερα γι' αυτό, και που μετά από 5-7 χρόνια, ας το πούμε και έτσι, θα βρεθούμε σε ένα νέο κόσμο. Αυτά που βλέπουμε σήμερα γύρω μας δεν θα είναι πια τα ίδια. Ο κόσμος που θα εμφανιστεί στα μάτια όλων μας και ως εικόνα, αλλά κυρίως ως πραγματικός κόσμος, θα είναι πολύ διαφορετικός από το σημερινό. Θα πω λίγα στο τέλος
της τοποθέτησης, παραπάνω εννοώ. Θα αρχίσω να κάνω μια μικρή επισκόπηση του τι γίνεται σήμερα στον κόσμο. Θα μιλήσω και σαν καθηγητής διεθνολόγος, αλλά και σαν άνθρωπος ο οποίος περίπου 3 με 4 χρόνια ασχολούμαι ιδιαίτερα, φορώντας τα γυαλιά των προφητών, και έχω διαβάσει από τον Άγιο Ταράσιο μέχρι όλους τους Αγίους, όσους μπόρεσα να βρω, και όλους τους Αγίους Πατέρες, μέχρι και τους σημερινούς, για να μπορέσω να καταλάβω πού πάει ο κόσμος. Γιατί με το που τελείωσα, ας πούμε, τις σπουδές μου στο εξωτερικό, αυτά που καταλάβαινα μέχρι πριν 3 χρόνια, το 15 ήταν στροφή για μένα ως έτος, διότι πήγα στο Άγιο Όρος και ενώ έβλεπα τον κόσμο που μπορούσα τον κόσμο να τον ερμηνεύσω, ας το πούμε, το λέω έτσι, δεικτικά και χάριν λόγου, ένα 20%, το 80% το έχανα. Διότι οι Άγιοι Πατέρες, όπως λέω και ο Άγιος Παΐσιος, είναι σαφείς. Λένε ότι η προφητεία ή τα λόγια του Αγίου Παϊσίου, να τα παραφράσω, αν θέλετε να μάθετε, λέει, θα ψάχνετε να βρείτε, λέει, στο καλύτερο πρακτηρίο ειδήσεων που είναι οι προφητείες των Αγίων, λέει ο Άγιος Παϊσίος. Και ο Άγιος Παϊσίος δεν μιλάει, μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Ως εκ τούτου, δηλαδή, παρελκύστηκα με αυτή τη λογική του Αγίου, σύμπου ο Κύριος, ο ημών Ιησού Χριστός, όταν έφευγε τελευταία μέρα από τη γη, κατά την ώρα της ανάληψης, μας ζήτησε 3 πράγματα. Του λέω έτσι με απλό τρόπο. Το ένα που μας είπε είναι να ψάλουμε, να υμνούμε το όνομά Του. Το δεύτερο ήταν να μπορούμε να προσευχόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και τρίτο, να βλέπουμε τα σημεία των καιρών. Και είπε ο ίδιος ο Κύριος στο Καταλουκάνη 22:44, ότι θέλω να βλέπετε τα σημεία των καιρών, τη λέξη προφητεία. Δηλαδή μας έδειξε ο Χριστός ο ίδιος την τελευταία στιγμή πριν φύγει κατά την ανάληψή Του. Όταν λοιπόν είδα αυτά τα πράγματα, μπήκα πάρα πολύ βαθιά στα νερά και ασχολήθηκα περίπου 3 χρόνια, από τον Ιούνιο του 2015. Πριν πάω όμως να δω τον κόσμο το θέμα ή με την ταυτότητα των προφητιών, θα σας πω λίγο, θα μου επιτρέψω να φορέσω λίγο το καπέλο του διεθνολόγου και μετά να πω πώς τα βλέπω συμπληρωματικά και από την άλλη πλευρά. Το φόντο όλο της υπόθεσης ή αν θέλετε του λόγου που αυτή τη στιγμή συναθρηστήκαμε και που το μήνυμά μου θέλω να το περάσω είναι ένα. Μία είναι η λέξη. Όταν θα φύγετε σήμερα, από μένα θυμάστε μόνο σε τη λέξη, διαγράψτε τις υπόλοιπες. Θυμάστε τη λέξη μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια. Δηλαδή όλες οι ομιλίες και όλα τα οποία έχουν σχέση με την πορεία των ανθρώπων σήμερα είναι πάνω στηριγμένη στη λέξη μετάνοια. Δεν την καταλάβαινε αυτή τη λέξη. Αλλά όταν διάβασα τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς, την κατάλαβα πολύ καλά. Ότι ισχύει μόνο ο μόνος και ένας νόμος του Θεού. Είναι το επόμενο βιβλίο που θα βγει, πρώτο Θεός, η πολιτική οικονομία των πνευματικών νόμων. Δηλαδή ενώνουμε τον ουρανό με τη γη. Εκεί η ένωση αυτή για να γίνει πρέπει να υπάρξει μία λέξη μετάνοια και η προσευχή που είναι το εισιτήριο ή ο κώδικας να ανοίξεις για να περάσεις, να δεις τον κόσμο με άλλα μάτια. Αλλιώς δεν βλέπεις το 80%. Ήμουνα πολιτικός 15 χρόνια. Τύφλα. Ήμουνα καθηγητής 11 χρόνια. Σε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τύφλα. Δεν τα έβλεπα τα πράγματα. Πήγα στο Άγιο Όρος, μπήκα στις βιβλιοθήκες, διάβασα τους Αγίους και λέω τώρα έτσι είναι τα πράγματα. Και σας το λέω με τα βεβαιότητος ότι εάν δεν περάσουμε μέσα από τους Αγίους, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Διότι εκεί είναι το Άγιο Πνεύμα, εκεί είναι η φορά των πραγμάτων, η πραγματική. Τώρα, για να περπατήσω λίγο έτσι νοερά γύρω από τον κόσμο, θα σταθώ σε 4-5-6 γεγονότα. Εντάχει. Πρώτα θα σταθώ λίγο στην Τουρκία και στο Αφρίνι. Μπήκαν μέσα στο Αφρίνι οι Τούρκοι. Έχει σημασία γιατί σας το λέω αυτό. Αλλά οι Κούρδοι το παρέδωσαν. Δηλαδή περπάτησαν χωρίς να κάνει καν να δοθεί μάχη μέσα στην πόλη. Άρα λοιπόν τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι
υπάρχει ένας συνεννοημένος πόλεμος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όσα γίνονται είναι όλα στημένα. Ούτε ένα μεταβεβαιότητος. Μετά τον πόλεμο θα γράψω ένα βιβλίο, θα προσθέσω δύο κεφάλαια μάλλον σε ένα βιβλίο και θα πάθετε σοκ ότι αυτά που σας λέω θα σας τα αποδεικνύω. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Πέραν πάσης αμφιβολίας. Όμως δεν το προλαβαίνω τώρα, γιατί τα γεγονότα ήδη μας πάνε πολύ γρήγορα καλπάζοντας προς τα εμάς. Πάνω σε αυτή τη λογική λοιπόν του Αφρίν, ότι παρεδόθηκε, εμείς σε κόσμια καταλαβαίνουμε, παραδόθηκε γιατί οι Κούρδοι του Αφρίν είπαν, αντί να πάμε με τους Ρώσους και τους Σύριους, που είπαν εσύ να σας βοηθήσουμε, λένε όχι, θα πάμε με τους Αμερικανούς και με τον Σιωνισμό. Τελειώσαμε. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Αυτή ήταν η απλή συνεννόηση. Τώρα, αν το αναπτύξω αυτό, θα χάσουμε και την ώρα μας. Τώρα, εάν όλοι οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν διεθνολόγοι καλύτεροι από μένα, προσέξτε, θα σας πω, και το λέω με τα λόγω γνώσης, αυτοί που είναι πιστοί όμως, έτσι, την προϋπόθεση του πιστεύουν. Αν δεν πιστεύουν, απλά τα πούνε και δεν πειράζει, ας τα πούνε, δεν κάνει κακό. Αυτοί λοιπόν που είναι πιστοί άνθρωποι, που είναι αγνοί άνθρωποι, αυτοί που αγαπάει ο Θεός, μπορεί να γίνουν οι καλύτεροι διεθνολόγοι και από το Harvard, γιατί και εγώ είχα την τιμή να τελειώσω στο Σικάγο, την περίφημη σχολή Σικάγο. Εκεί έκανα διεθνή πολιτική οικονομία, εκεί εξειδικεύτηκα. Εκεί σκοταδίστηκα, με κορόιδεψα. Ο Τάπανο, όπως τα λένε αυτοί. Τώρα όμως, που βγαίνουν τρία βιβλία στη σειρά δικά μου, τώρα βγαίνουν τα αγιορείτικα. Δηλαδή, άφησα το Las Vegas, που είναι αυτή δηλαδή, και πήγα στο Αγιώρος. Βέβαια, η τιμή που έχω από το Θεό είναι να νιώθω και σαν δάσκαλος αγιορείτης, έτσι αισθάνεται η ψυχή μου. Και συγχωρέστε μου για την ορολογία, δεν τη λέω με βάρος ψυχής, τη λέω γιατί το λέω να συνεννοηθώ με τα ξύσεις, σαν ένας όρος δηλαδή συνεννόησης. Όχι για να πάρω κάποια γαλόνια, τα οποία δεν μου χρειάζονται πια, όσο πιο ταπεινά, όσο πιο καλά. Σας λέω λοιπόν το εξής από εδώ και πέρα, όταν θέλετε να κάνετε κι εσείς τις δικές σας προβλέψεις, έστω και για μικρογεγονότα ή μεγάλα γεγονότα, θα σκέπτεστε το εξής. Αυτό το γεγονός που βλέπω το πρωτοσέλιδο, στον πόλεμο, τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είναι στημένος να γίνει, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να γίνει, ο πόλεμος θα γίνει. Και θα γίνει για δύο λόγους. Είναι εν εξελίξει. Ο πόλεμος έχει ξεκινήσει από το 15 Μαρτίου του 2011. Είναι επίσημα γραμμένο, μπέστε στην Wikipedia και δέστε. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε στις επόμενες φάσεις. Τελείωσε η πρώτη φάση μέσα στη Συρία, βγήκε ο πόλεμος, δεύτερη φάση έξω από τη Συρία, τρίτη φάση του πολέμου είναι τώρα Ελλάδα-Τουρκία, τέταρτη είναι Ρωσία-Τουρκία, έτσι που τα καταλαβαίνω από τους Αγίους. Ό,τι σας λέω είναι μόνο των Αγίων, δεν είναι δικά μου αυτά που σας λέω τώρα. Είναι πάνω από 40 Άγιοι και Άγιοι Γέροντες. Ο Ιωσήφ ο Πατοπεδινός, από έναν που έκανε πολύ μεγάλη παρουσίαση με λεπτόμερη τρόπο και τις φάσεις του πολέμου κλπ. Εγώ δεν μπορώ να φτάσω ποτέ. Άλλο ο Θεός και άλλο ένας, όχι Άγιος, αλλά Άγριος που είμαι εγώ. Έτσι λοιπόν, είμαστε μέσα στη φάση του πολέμου. Ό,τι βλέπετε, θα λέτε μέσα στο μυαλό σας, αυτό που κολλάει με τον πόλεμο που θα γίνει η επόμενη φάση, α, εντάξει. Δηλαδή, πάντα θα ρωτάτε αυτό που κολλάει με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που είναι εν εξελίξει και θα βρίσκετε την απάντηση. Σας λέω με πολύ απλό τρόπο. Αλλά είναι ο μόνος αληθινός. Πάω λίγο πιο πέρα, γιατί αυτό που δεν θέλω είναι, αν θέλετε να με ρωτήσετε μετά για να μην το μακρηγορήσω. Γιατί αυτό θέλει λίγο παραπάνω ανάλυση και με συγχωρείτε, δεν μπορώ να το κάνω λόγω ότι δεν έχω και χρόνο. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τον κόσμο παραπέρα. Δεύτερον, ο Πούτιν εδώ και ένα χρόνο κάνει συνεχώς από εκπαιδεύσεις, τώρα επέγραψε πριν από 10 μέρες, διάταγμα για να 2,5 εκατομμύρια Ρώσοι έφερε να έρθουν στα όπλα και να κάνουν αυτό που πρέπει που ορίζουν οι νόμοι και η στρατηγή της πατρίδας, της Ρωσίας δηλαδή.
Εάν λοιπόν δούμε το τι κάνει ο Πούτιν αυτή τη στιγμή, και εμείς πούμε, μα εμείς δεν ξέρουμε ούτε από πολιτική γνωρίζουμε κάτι, ούτε είμαστε αγνοί άνθρωποι, ούτε ξέρουμε από διεθνείς σχέσεις, ούτε όπως προσωπικά 11 χρόνια δίδασκα διεθνείς σχέσεις στην Αμερική. Λοιπόν, και δούμε μόνο ένα γεγονός και εξετάσουμε τι κάνει ο Πούτιν. Αμέσως θα δείτε ότι όλα τα έχει σε κόκκινο. Στην αεροπορία, τα σιλό των πυράβλων, άσχετα να τα λέει, δηλαδή λίγα βγαίνουν έξω. Έχει κάνει τρεις φορές ήδη με τα υπόγεια, με τον κόσμο του στέλνει στα υπόγεια, με τις σιρήνες κανονικά. Δηλαδή, κανονικές πράξεις που προηγούνται σε έναν πόλεμο. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ο νούμερο ένας στόχος των μασόνων, των Ιλουμινάτων και των βρώμικων διεθνών σιωδονιστών, που κάνει όλα αυτά τα πράγματα, που κινεί τη χώρα του και την έχει στο κόκκινο όλα όσα πρέπει να έχει, αεροπορίες, ναυτικό, δεν είναι στο πορτοκαλί, είναι στο κόκκινο, δεν τα λένε. Σκεφτείτε λοιπόν τι έρχεται. Γιατί εγώ δεν είμαι διεθνολόγος, αλλά ο Πούτιν δεν ξέρει. Μια χώρα τεράστια, με τεράστιες πληροφορίες, και ένα άνθρωπο ο οποίος εκκλησιάζεται κάθε μέρα. Ξεκίνησε η παρέλαση, τώρα η τελευταία εθνική παρέλαση στη Ρωσία, και ξεκίνησε ο Υπουργός Άμυνας, ο Σεργέη Σουηγού, κάνοντας το σταυρό του. Φαντάζεστε τον κύριο Τσίπρα να κάνει εδώ. Το λέω κύριο εντός εισαγωγικών. Φαντάζεστε τον Υπουργό Άμυνας το σημερινό να κάνει το σταυρό του. Στην παρέλαση θα τον πάρουμε τις πέτρες. Άραγε λοιπόν, θέλω να καταλάβετε καλά ότι εμείς μπορεί να μην ξέρουμε τίποτα, οι διεθνολόγοι, μπορεί να μην ξέρει κανείς τίποτα, σαν απλοί άνθρωποι ή σαν σύνθετοι, αν το θέλετε, καθηγητές πανεπιστημίου με 15 διδακτορικά. Εκεί θα κοιτάξουμε να δούμε τι κάνει ο Πούτιν για να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Τώρα, πάω στο τρίτο θέμα. Όλη η περιοχή τώρα, όλη η περιοχή, από τον Εφράτη, στο μέρος του Ισραήλ και ιδιαίτερα στην Ιερουσαλήμ και εδώ στα Βαλκάνια, θα έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις. Ο πόλεμος που θα γίνει αυτός, οι επόμενες φάσεις του Παγκοσμίου Πολέμου, που είναι ανεξελίξη του Τρίτου Γενικού Πολέμου, και λέγεται γενικός γιατί είναι και πόλεμος μεταξύ εμφύλιων των Συρίων και μετά των υπολείπων σαν κανονικός πόλεμος, γιατί το λένε οι Άγιοι Γενικό Πόλεμο. Εδώ λοιπόν, αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά το πρώτο πεδίο, δηλαδή το γεωπολιτικό σημείο αναφοράς, το λένε και οι γραφές αυτό, θα είναι η περιοχή του Εφράτη. Για να ξεκινήσουν τον πόλεμο στον Εφράτη, υπήρχε μια λέξη που έπρεπε να χρησιμοποιήσουν. Τη λέξη αυτή την βρήκαν και είναι το Κουρδιστάν. Με το που βάλανε το Κουρδιστάν, όλη αυτή η περιοχή πήγε στο κόκκινο. Και σκοτώνονται συνέχεια όλοι. Όλοι με όλους. Εδώ και περίπου 2 χρόνια αυτό. Έπρεπε να βάλουν και τους άλλους 2 κώδικες, γιατί λέει η γραφή. Το πρώτο που θα γίνει ο πόλεμος του Ισραήλ, οι Άγιοι. Ισραήλ με Ιράν. Μετά θα γίνει ο πόλεμος που θα εμπλακεί και η Ρωσία και θα χτυπηθεί το Ισραήλ, θα έχουν πολύ σοβαρές μάχες εκεί πέρα, όπου θα είναι το δεύτερο κέντρο κατά τις γραφές θέρετρου πολέμου. Για να το ξεκινήσουν λοιπόν αυτό οι διεθνείς σιωνιστές, τι κάναν, πατήσαν και το άλλο κουμπί. Αντί για τη λέξη Κουρδιστάν, πατήσαν τη λέξη Ιερουσαλήμ. Από τη στιγμή που 6 Δεκεμβρίου, πέρυσι, πριν 3 μήνες δηλαδή, όχι μόνο αναγνωρίζει, λέει ότι θα μεταφέρω την πρωτεύουσα και ταυτόχρονα την πρεσβεία μου από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, λέει ο Τραμπ. Από εκείνη την ημέρα έχουμε μπει στην επόμενη φάση του επόμενου πολέμου, που είναι ο λειτουργικός πόλεμος. Το υπέγραψε, δηλαδή, σαν να είναι αθέατο προεδρικό διάταγμα του Προέδρου Τραμπ. Διότι με αυτό τι έκανε, τίναξε στον αέρα όλο το μουσουλμανικό κόσμο. Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε ένας μουσουλμάνος εκείνη την ημέρα που να μην είναι θυμωμένος κατά τον Τραμπ. Μετά λένε, για να ετοιμάσουμε τον κόσμο πρέπει να κάνουμε και τον τρίτο κώδικα, να τον χρησιμοποιήσουμε και να τον βάλουμε σε χρήση. Πώς θα κάνουμε τα Βαλκάνια, που είναι η τελευταία φάση του πολέμου, του παγκοσμίου πολέμου του τρίτου, που είναι εξελίξη, επαναλαμβάνω, και θα λήξει 3 χρόνια, 4, 5, 6, δεν υπάρχει. Βάλτε χείλη. Τολμώ να σας το πω ότι καταλαβαίνω συνθετικά τους Αγίους. Λέει πρέπει να βάλουμε και τα Βαλκάνια, γιατί η τελευταία μάχη του πολέμου προωθεί πάνω στην Κωνσταντινούπολη. Πώς μπορείς λοιπόν να ξεκινήσει τα Βαλκάνια να τα βάλει σε μια διεργασία? Άρα θα βάλουμε τη λέξη Μακεδονία. Με το που βάλουν τη λέξη Μακεδονία, πήγαξαν τα Βαλκάνια στον αέρα.
Οπότε τώρα όλο το κομμάτι από Εφράτη, Ιερουσαλήμ και Βαλκάνια με την έννοια Μακεδονία είναι πλέον όλα αιωρούνται. Δηλαδή, σαν να ήταν τρία γεωπολιτικά ρήγματα που δίνουν 9 ρίχτερ σεισμό και έχουν και τα τρία ενεργοποιηθεί. Και περιμένουν τον σεισμό τώρα. Δηλαδή, σαν να περπατάμε στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, στα ιδιαίτερα σημεία που αναφέρουμε, και έχουμε σπίρτα στα χέρια μας και παίζουμε όλοι. Προσέξτε καλά. Ο πόλεμος δεν θα αποφευθεί. Η μετάνοια είναι η πρώτη λέξη που σας είπα. Και θα σας πω και δύο ακόμα στοιχεία για να κλείσω, μην σας κουράζω. Μετά ρωτήστε ό,τι θέλετε. Θέλω να γνωρίζετε ότι ο πόλεμος αυτός είναι στημένος από τους διεθνείς σιωνιστές, όπως ήταν και ο πρώτος πόλεμος και ο δεύτερος. Διότι και ο μεθανισμός, η μάνα του Μωάμεθ ήταν Εβραία, διαβάστε την πατέρα Χαράλαμπου Βασιλόπουλου, σιωνισμός χωρίς μάσκα κλπ. Όλα τα γεγονότα που γίνανε, φασισμός, ο Χίτλερ ήταν Εβραίος, ο Λένιν ήταν Εβραίος, ο Τρότσκι ήταν Εβραίος, όλοι αυτοί, ο κομμουνισμός ήταν, διαβάστε πάλι τον πατέρα Βασιλόπουλου Χαράλαμπου, αλλά και άλλα 100 βιβλία που μπορείτε να δείτε με πολύ απλό τρόπο, ότι τα στήσανε οι διεθνείς σιωνιστές όλα αυτά, η επανάσταση που έγινε στη Ρωσία την έστησαν οι Ρότσιλντ. Έχω τόσα πολλά στοιχεία που έμεινα άναυδος που λέω: κοίτα να δεις στο Πανεπιστήμιο, να πηγαίνεις στο Χάρβαρτ και στο Σικάγο για την πείρα και στα δύο. Αλλά τι να πω. Αφού αυτό πρέπει να κρύψουν οι μασόνοι, γι' αυτό δουλεύουν οι τυφλοπόντικες κάτω από τη γη. Αυτοί ετοιμάσαν τον πόλεμο και δεν πρόκειται να το σταματήσει, γιατί δεν μπορεί κανείς να το σταματήσει. Γιατί ελέγχουν όλο το χρυσό της γης, όλα τα λεφτά της γης. Σχεδόν το 90% των πολυεθνικών εταιριών της γης, είτε άμεσα είτε έμεσα, τις ελέγχουν όλες. Δεν υπάρχει τίποτα να μην το ελέγχουν. Γι' αυτό και ο Θεός, και εδώ έρχομαι τώρα στο σημείο να το συνθέσω, ο Θεός θα παρέμβει, ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός, επειδή τώρα βλέπει που φτάσαμε από την αποστασία μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θα μας κάνει μια μεγάλη χάρη, αλλά ταυτόχρονα θα λείψουν και κανένα 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ενδιάμεσα. Το 1/3, δεν λέει η Ιερά Αποκάλυψη του Ιωάννη. Δεν θα γίνει αυτό που είπε ο Θεός, γιατί η Αποκάλυψη δεν την έγραψε ο Ιωάννης, τον φώτισε ο Κύριος. Οπότε λοιπόν, σε αυτή τη φάση, έρχονται τα γεγονότα να συγκλίνουν, όπου στοχοποιούνται αμετακλήτως τρία πράγματα. Και τα συνθέτω τώρα και τα τρία μαζί, που προανέφερα. Δηλαδή τον Πούτιν, με δύο γεγονότα τα οποία τα προσθέτω τώρα. Σε αυτή λοιπόν τη φάση που τρέχουμε αυτή τη στιγμή όλοι μαζί οι άνθρωποι, όλη η ανθρωπότητα εννοώ, έχουν στοχοποιηθεί τρία πράγματα τα οποία είναι τα τελευταία στο κλησιοσκόπιο που έπρεπε να προχωρήσουν και να τα ανατρέψουν οι διεθνείς σιωνιστές. Αυτά τα τρία είναι, τα ονοματίζω πια. Πρώτα απ' όλα είναι η Ελλάδα επειδή είναι Ορθόδοξη. Πρώτα απ' όλα. Γιατί η Ελλάδα είναι πιο πολύ, διότι η Ελλάδα πάνω στον ουρανό έχει τους περισσότερους Αγίους. Ο ουρανός, πολύ Άγιοι το λένε, και ο πατέρας Αυγουστίνος Καρδιώτης έχει γράψει μια τρομερή ομιλία, απίστευτη ομιλία, πώς εμείς είμαστε σήμερα 10 εκατομμύρια, ενώ θα έπρεπε να είμαστε 400. Αυτοί που μας λείπουν, λέει ο Άγιος, τον παραφράζω τώρα, είναι πάνω. Διότι εμείς ως Έλληνες είμαστε και 1000 χρόνια πριν από τη Ρωσία. Διότι εμείς ως Έλληνες είχαμε την παλιά Ρωμανία. Η Ρωμανία ήταν 1123 χρόνια. Με τεράστιους πληθυσμούς. Γιατί ήταν αυτοκρατορία. Μεγαλύτερη αυτοκρατορία του κόσμου. Μία αυτοκρατορία πέρασε, μία ήταν χριστιανική και ήταν ελληνική. Το Μέγα Κωνσταντίνο και φτάνουμε στο 1453. Γι' αυτό εμείς είμαστε ο στόχος, ο αιώνιος όλων των ανθρώπων που λέγονται διεθνείς σιωνιστές με τα παρακλάδια τους. Οπότε ο πρώτος στόχος είναι η Ελλάδα, λόγω Ορθοδοξίας. Είναι η Ορθοδοξία λόγω Ελλάδας. Δεν ισχύει το ανάποδο. Δεύτερο, ποιο είναι το Άγιο Όρος, γιατί ξέρω ότι εκεί είναι κάποιοι ασκητές που ένας ασκητής, όπως λένε οι Άγιοι, όλοι εμείς να μαρτάνουμε, λέει 500.000, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και ένας να προσεύχεται, ο Θεός λυπάται τα δάκρυα αυτού του ενός και σώζονται τα 500.000. Δηλαδή με 22 ασκητές του Άγιο Όρος, εμείς δεν έχουμε αμαρτία εντός εισαγωγικών. Από το κλάμα και τη μετάνοια αυτών των 22 ανθρώπων, γιατί είμαστε 11 εκατομμύρια. Ας το πούμε και έτσι.
Τι ποιος είναι ο τρίτος στόχος? Ο Βλαδίμηρος Πούτιν. Αν δεν υπήρχε ο Πούτιν, σήμερα ο κόσμος θα ήταν πολύ διαφορετικός. Αλλά όμως ο Θεός τον έβαλε εκεί πέρα και έχω βρει 100 αποδείξεις προσωπικά. Μακάρι να δεν καθίσουμε έναν σε μια χωριστή κουβέντα, θα πάθει σόκο κάθε ένας από όσα στοιχεία βρήκα και από γέροντες του Αγίου Όρους που εξομολογούνται. Έχω πάει στο Άγιο Όρος και παράδειγμα μου είχε πει, μου έχουν πει πώς φυλάει ο Θεός τον Πούτιν. Μου είχε πει πνευματικός του Αγίου Όρους, πολύ ευλογημένος άνθρωπος, λέει τον φυλάει ο Θεός, λέει παιδί μου αυτό. Λέω γέροντα, τι είναι ευλογημένο να ακούσω κι εγώ? Λέει να ήρθε, λέει αυτός ο τάδε που είναι στη φρουρά του κλπ. Κλπ. Σπέτσινας, ό,τι θέλετε πέστε, βάλτε στο μυαλό σας. Και λέει, όταν τον ψάχνω στο ραντάρ και τον βλέπω, μετά τον χάνω. Παιδί μου, λέει, αυτό είναι σημάδια. Και μου είπε βέβαια τα υπόλοιπα, τα οποία δεν είναι να τα πούμε στο μικρόφωνο. Αλλά ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Δεν λέω τίποτα σπουδαίο, απλά τα λέω ελληνικά. Καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις είναι οι μεγάλοι στόχοι, η Ελλάδα, το Άγιο Όρος, γιατί έχουν τους ασκητές, και ο Βλαδίμηρος. Ο Θεός να έχει καλά τον Βλαδίμηρο και το λέω με την έννοια της Ορθοδοξίας. Δεν είμαι ούτε φιλορώσος, ούτε φιλοαμερικανός, επειδή σπούδασα 10 χρόνια στην Αμερική, είμαι φιλοαμερικανός, τίποτα, δεν είμαι κανένας. Εγώ είμαι ένας γνήσιος άνθρωπος, ο οποίος πρώτα είμαι Ορθόδοξος, πιστός, και όλα τα άλλα, λόγω αγάπης, είναι δεκτά. Χωρίς να ξεχωρίζω τους ανθρώπους, ούτε πάνω ούτε κάτω, ούτε σύν ούτε πλήν. Ορθοδοξία, Ελλάδα, πατρίδα, τίποτα άλλο και οικογένεια, δεν με ενδιαφέρει τίποτα παραπάνω. Τώρα θα κλείσω, γιατί με ακρηγόρησα ίσως. Πού είμαστε αυτή τη στιγμή? Ρωτήστε μετά κάποια θέματα ειδικότερα αν θέλετε. Πάλι δεν θα σας πω τα δικά μου, θα σας πω έναν άνθρωπο τον οποίο τον εκτιμώ, είναι ο Μητροπολίτης στην Κύπρο κάτω, της κατεγόμενης Μόρφου, ο πατέρας Νεόφυτος, ποιος είναι μια σπουδαία μορφή. Είναι χαρισματικός άνθρωπος και δεν υπέγραψε και στο Κουλυμπάρι. Ήρθε ο Χρυσόστομος Κύπρου και υπέγραψε μόνος του, έτσι εκεί στο κενό που υπήρχε, και για έναν άλλον ακόμα αρχιερέα. Διότι αυτή είναι αρχιερείς. Όσοι πάνε με τον Πάπα, το 63 ο Πάπας, να ξέρετε, έχουν κάνει μυστική από το 63 ειδικά, μπέστε στο κομπιούτερ, χτυπήστε 63 Πάπας και τι έγινε, για να πάθετε σοκ και να δείτε ότι ο Πάπας από εκείνη τη βραδιά, και ήρθαμε συνέχεια όλα όλα, είναι όλοι σατανιστές. Όλοι. Αυτό που θέλουν σήμερα να ενωθούν κάποιοι με τον Πάπα, βγήκε πριν από 2,5 χρόνια απόφαση επίσημη από το δικαστήριο, από δικαστήριο των Βρυξελών. Μπέστε και ψάξτε το και βρέστε το. Είναι επίσημη, επίσημο αυτό που σας λέω. Επίσημη απόφαση του δικαστηρίου. Ότι ο Πάπας, ο σημερινός ο Μπεργόλιο, προσέξτε, ο Πάπας ο σημερινός ο Μπεργόλιο, ο μαύρος Πάπας του τάγματος των Ισουητών, των Αϊτών, Παχών λέγεται, και ο αρχιεπίσκοπος του Κατέρμπορη, της Αγγλίας δηλαδή, από το δικαστήριο επισήμως καταδικάστηκαν ερήμην, εν αμψέντια, διότι βίαζαν παιδιά, τα κακοποιούσαν και κάναν πράξεις κατά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, λέει η απόφαση. Χώρια που τα εγγράφει μέσα και κάναν και θυσίες, δεν ξέρω νέματος ή όχι, γιατί κάνουν πολλές και από αυτές. Και για να μην νομίζετε ότι γίνεται λάθος, ψάξτε και βρέστε, πριν από 10 μέρες ο άλλος αρχιεπίσκοπος, καθολικός και αυτός, σατανιστής δηλαδή, με τσαρούχια στα σατανιστής, και συγγνώμη που λέγατε ότι με ένα τσαρούχια, γιατί φορούσαν οι προγονείς μου, ο Χαρτ, ο οποίος είναι της Αυστραλίας, αρχιεπίσκοπος, είπε, λέει, ότι πρέπει να διάζουμε τα παιδιά, γιατί την ώρα που τα διάζουμε, το παραφράζω τα λόγια, είναι στο ίντερνετ γραμμένο τώρα. Είναι επικοινωνία με τον Θεό. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα και γιατί ο πόλεμος θα γίνει, ότι δεν υπάρχει έλεος. Ο πόλεμος λοιπόν, και κλείνω με αυτό, από αυτή τη στιγμή και μπρος, περιμένουμε 4 γεγονότα για να μπούμε στον πόλεμο. Που θα είναι 2-3 ημέρες και η Ελλάδα δεν θα πάθει ζημιά. Έτσι φαίνεται. Το ένα που περιμένουμε, αυτά είναι τα λόγια του Κύπρου, τα οποία με τα δικά μου που εγώ τα συνθέτω όλα, ταιριάζουν απόλυτα. Με το ότι λέει ο πατέρας Νεόφυτος. Πρώτον, έχουμε ακυβερνησία στην Ελλάδα. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, ρωτήστε μετά αν θέλετε. Δεύτερον, θα εκλείψει ο Ερντογάν.
Δεν ξέρουμε αν θα πεθάνει από καρκίνο που έχει ή θα τον αποσύρουν ή αν. Τρίτον, θα έχουμε σεισμό στην Ελλάδα, το οποίο το βλέπουν πάρα πολύ, το σεισμό, μεγάλο σεισμό. Όμως δεν είναι βέβαιο αυτό, γιατί ο Θεός μπορεί να μας το χαρίσει αυτό. Από πατέρες, αυτό που σας λένε από πατέρες της Εκκλησίας τώρα. Αγιασμένους πατέρες. Αγίους εν ζωή. Όμως, το θέμα του σεισμού είναι πολύ μπροστά σε προτεραιότητα. Δηλαδή, να συμβεί είναι πιο πιθανό από το να μην συμβεί. 70-80% για να μπορώ να το μεταφέρω, δηλαδή, σαν αλλήλω συνεννόηση μεταξύ μας. Μετά θα έχουμε ένα περιστατικό στο Αιγαίο τύπου Ήμια, αλλά με πολύ παραπάνω ένταση κλπ. Το οποίο θα πάθουμε σοκ οι Έλληνες από αυτό το περιστατικό. Και μετά μπαίνουμε στον κανονικό πόλεμο, ο οποίος θα γίνει, ξέρω εγώ, άμα πάρουμε τον Άγιο Κοσμά τον Ατωλό. Όλοι ξέρουμε ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός είπε άλογο γυαλόνι ή το χωράφι με το μοσχάρι τα συνέδεσε. Δηλαδή μας είπε ή τον Ιούνιο παιδιά θα γίνει ή μέχρι τον Νοέμβριο. Αυτές οι δύο περίοδες. Άραγε λοιπόν η διακεκαυμένη ζώνη για τη μετάνοια, για να κάνουμε την προετοιμασία, την πνευματική. Πρέπει να έχουμε όλοι το Σταυρό, να έχουμε Ευαγγέλια στο σπίτι μας, να διαβάζουμε τους Ψαλμούς, να κάνουμε όλα αυτά που λέει η Εκκλησία. Μόνο η Εκκλησία ξέρει τι λέει. Οι άλλοι είναι βόδια, είναι μοσχάρια και ντροπή τους. Μόνο η Εκκλησία. Και μην κοιτάτε τι κάνουν οι παπάδες. Άσχε τους αυτό στην άκρη. Θα κριθούν από το Θεό. Εμείς είμαστε με τον Χριστό. Δεν είμαστε με τους παπάδες. Γιατί βλέπουμε σήμερα και θυμώνω και όλες με τα πρωτοσέλιδα που βγάζουν. Τον κακό τους στον καιρό. Και διώχνουν τον κόσμο. Ό,τι πιο ιερό υπάρχει σήμερα και ό,τι πιο δυνατό έχουμε εμείς οι Έλληνες, είναι ένα, είναι η Ορθοδοξία, ο Χριστός. Οι άλλοι είναι βλάκες. Είναι Χριστομάχοι, Χριστοπόλεμοι, ζώα που δεν μπορούν να καταλάβουν οι τίμοι οι Έλληνες, εμείς δηλαδή οι απόγονοι, το τι μας αφήσαν τα 1123 χρόνια της Ρωμανίας Βυζαντίου, τι μας άφησαν όλοι οι προγονείς μας. Και ότι έχουμε τους περισσότερους Αγίους πάνω στον ουρανό. Και δεν υπάρχει Έλληνας, ούτε ένας, που να μην έχει ευθεία γραμμή αίματος με έναν Άγιο. Γι' αυτό δεν θα γίνουν τα γεγονότα σκληρά για την Ελλάδα, γιατί κλαίνουν οι Άγιοι πάνω. Και δεν το έχει δει ένας ή δύο ή τρεις ή εκατό ή δέκα και εκατό χιλιάδες αυτό. Ότι είναι πάνω οι πληθυσμοί, ότι είναι ο Κολοκοτρώνης που πολέμησε, που το έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Το έχουν δει πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι από ιστορίες που έχω διαβάσει. Όλοι αυτοί τρελοί είναι. 11 εκατομμύρια έχουμε μάρτυρες. Όλοι αυτοί τρελοί ήτανε. Και εμείς είμαστε οι μάγκες και οι έξυπνοι. Γι' αυτό λέω η Βουλή των Ελλήνων είναι αυτό που είναι σήμερα. Χριστοπόλεμοι, Χριστομάχοι και θα πάρουν το μάθημά τους. Τέλος πάντων είπα πολλά. Ρωτήστε με στη συνέχεια περαιτέρω ό,τι εσείς θέλετε. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Λίγο έγινε κατάσταση του χρόνου, δεν πειράζει. Νομίζω ήταν ενδιαφέροντα. Θα ακολουθήσει ο κύριος Ταμουρίδης. Θα μας μιλήσει, έχει υπηρετήσει πολλά χρόνια στην Τουρκία και θα μας μιλήσει για την εσωτερική κατάσταση της γείτονος χώρας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα γιατί εγώ όταν τα άκουσα δεν τα ήξερα. Θα μας πει πώς είναι το έθνος, το τουρκικό μέσα σε εισαγωγικά το έθνος. Ο λόγος στον κύριο Ταμουρίδη. Καλησπέρα για μένα. Είπε ήδη ο αγαπητός Διονύσης ότι έχω υπηρετήσει στην Τουρκία όχι τόσο πολλά χρόνια. 3 χρόνια υπηρετήσα στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Στο 3ο τουρκικό σώμα στρατού, όσο και αν φαίνεται περίεργο, αυτό το σώμα μετετράπησε νατοϊκό στρατηγείο, στο οποίο και υπηρέτησε. Όπως καταλαβαίνετε, το μείζον των αξιωματικών και των υπολείπων στρατιωτικών εκεί ήταν Τούρκοι και κάποιοι ελάχιστοι ήμασταν ξένοι. Πριν προχωρήσω σε ορισμένα θέματα κυρίως για την πολιτική της Τουρκίας και την εσωτερική και την εξωτερική, θα ήθελα να πω ότι εμείς οι στρατιωτικοί είμαστε πιο αριστοτελικοί, δηλαδή πιο προσγειωμένοι σε θέματα που είναι πιο απτά, θα έλεγα. Έτσι βλέπουμε πρώτα το κράτος μας, πρώτα ποιοι είμαστε εμείς, Ελλάδα, κράτος Ελλάς. Ποιοι είναι οι πυλώνες ισχύους ενός κράτους, μιας κρατικής εθνικής οντότητας, συγκεκριμένη και στην εθνική και στη διεθνή πρακτική. Πολιτική.
πολιτική, η οποία περιέχει και τη διπλωματία, και με αυτά που λέω είναι με σειρά προτεραιότητες. Ένοπλες δυνάμεις, δεύτερον, τρίτον οικονομία, τέταρτον κοινωνική συνοχή, πέμπτον υποδομές, έκτον πληροφορίες. Αυτή είναι η πυλώνες ισχύως κάθε κρατικής ή εθνικής οντότητας. Επομένως, κοιτάμε αυτά τα πράγματα να τα έχουμε όσο γίνεται πιο δυνατά. Τώρα, άμα ρίξουμε μια ματιά στο που βρίσκεται η πολιτική και η οικονομία της Ελλάδος, θα απογοητευτούμε. Ευτυχώς πιστεύουμε εμείς ότι υπάρχουν οι ένοπλες δυνάμεις που είναι ένας πολύ βασικός, αυτή τη στιγμή ο πιο βασικός πυλώνας ισχύως της χώρας μας, που και αυτόν τον απαξιώνουν οι θλιβεροί πολιτικοί που κυβερνάνε ή που κυβερνήσαν τις τελευταίες δεκαετίες. Έτσι λοιπόν, έχοντας υπόψη αυτά, σχεδιάζουμε για την επιβίωση του κράτους μας. Έχοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει κανένας φίλος, δεν υπάρχει κανένας σύμμαχος, δεν υπάρχει κανένας μεγάλος προστάτης, υπάρχουμε μόνο εμείς. Στηριζόμαστε στον εαυτό μας, στις δικές μας δυνάμεις. Στη διεθνή πολιτική δεν υπάρχουν φιλίες και συμμαχίες, υπάρχουν μόνο συμφέροντα. Και όσο πιο γρήγορα και όσο περισσότερο το καταλαβαίνουμε εμείς οι Έλληνες, τόσο πιο γρηγορότερα οργανώνουμε το κράτος μας και την άμυνά μας, την εξωτερική και την εσωτερική, και είμαστε και πιο ασφαλείς. Προχωράω λοιπόν στην Τουρκία. Η Τουρκία, αγαπητοί μου, δεν είναι ένα τυχαίο κράτος. Η Τουρκία καταρχάς έχει όραμα. Και το όραμά της είναι να γίνει παγκόσμια υπερδύναμη, περνώντας από διάφορα στάδια. Θα πω ότι αυτή η Αλεπού Νταβούτογλου είχε πει κάποια στιγμή, νομίζω το έχει γράψει κιόλας, όσο πιο δυνατά θα τεντώσουμε το τόξο μας προς την Ανατολή, τόσο πιο μακριά θα φτάσει το βέλος προς τη Δύση. Εννοώντας φυσικά ότι εκμεταλλευόμενη η Τουρκία τους τουρκόφωνους πληθυσμούς και τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς της Ασίας αλλά και της Αφρικής, θα μπορέσει να έρθει προς την Ευρώπη, εκμεταλλευόμενη την προηγούσα ισλαμοποίηση της Ευρώπης, η οποία είναι αποτέλεσμα της οικοδόμησης, της προσπάθειας δηλαδή εγκαθίδρυσης της νέας παγκόσμιας τάξης, της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, η οποία δεν θέλει δυνατά έθνη, κράτη-έθνη, αλλά θέλει αδύναμες κρατικές οντότητες. Και πώς θα το επιτυχάνει αυτό? Ένα από τα όπλα που χρησιμοποιεί την εποχή αυτή είναι η ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Γι' αυτό βλέπουμε όλες αυτές τις άνοιξες, τις αραβικές άνοιξες και με τελευταία της Συρίας, οι οποίες δημιούργησαν όλα αυτά, και οι άλλοι πόλοι βέβαια, από Αφγανιστάν και σε λοιπούς χώρους στην Αφρική, οι οποίες δημιούργησαν αυτή την μαζική, θα έλεγα, εισβολή των αλλοεθνών και κυρίως μουσουλμάνων πληθυσμών προς την Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα. Η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα. Έχει περίπου 80 εκατομμύρια πληθυσμό. Αυτά δεν τα λέω για να φοβόμαστε. Να ξέρετε, το λέω τώρα, η Τουρκία μας φοβάται, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Το λέω τώρα για να μην θεωρήσετε από αυτά που θα πω στη συνέχεια ότι εμείς πρέπει να φοβόμαστε και να συνθηκολογήσουμε πολύ λίγο. Μεγάλη χώρα λοιπόν, 80 περίπου εκατομμύρια. Θα πει και ο Γιάννης εδώ, ο φίλος, ο κύριος Δρακονάκης, περίπου 600.000 στρατό ένοπλες δυνάμεις γενικώς. Έχει εγχώρια πολεμική βιομηχανία σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχει μεγάλη αγορά και κειμενόμενη οικονομία, η οποία πιο πολύ πάει προς το θετικό πρόσημο. Έχει επιθετική εξωτερική πολιτική. Διπλωματία δηλαδή, φοβερή, κακά τα ψέματα. Πρέπει να βλέπουμε τον εχθρό μας, πρέπει να βλέπουμε τον εχθρό μας, να γνωρίζουμε ποιος είναι, για να μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Παίζει το παιχνίδι του Δούνε και Λαβίν πολύ καλά, διπλωματικά. Είδατε τι έγινε χθες στη Βάρνη. Πάλι ο Ερντογάν τους έπαιξε όλους, τους Ευρωπαίους. Βέβαια το Αλίσβερις είναι τουρκική λέξη και σημαίνει Δούνε και Λαβίν, έτσι. Ξέρω και το παίζουν καλά. Δεν είναι επινόηση τουρκική, είναι επινόηση φαναριώτικη, παλιά Βυζαντινή δηλαδή, την οποία κληρονόμησαν από τους φαναριώτες οι Τούρκοι. Η Τουρκία έχει και πολλά προβλήματα.
έχει εθνοτικά, όπως είναι το κουρδικό, το μεγαλύτερο πρόβλημά της, που εξελίσσεται σε, θα έλεγα, σε μια αποδόμηση του όλου κράτους της Τουρκίας. Κάποια στιγμή, ήδη μάλλον, έχει γίνει το κουρδικό κράτος του Βορείου Ιράκ, μπορεί να μείνει ανεξάρτητο τελείως, είναι αυτόνομο. Ένα κομμάτι της Συρίας, αυτό που επέτρεψαν οι μεγάλες δυνάμεις, η Ρωσία και η Αμερική, θα αποτελέσει το άλλο κομμάτι του Κουρδιστάν, το Συριακό δηλαδή. Το Αφρίν δεν το επέτρεψαν. Όσα έγιναν εκεί έγιναν σε συμφωνία και με τη Ρωσία, και αυτά πρέπει να τα λέμε. Ρωσία, Αμερική, Συρία και ο Άσαντ. Και ο Άσαντ συμφώνησε για το Αφρίν, για να μπουν οι τουρκικές δυνάμεις μέσα. Και θα ενσωματωθεί σε αυτό το Κουρδιστάν σιγά σιγά και το τουρκικό. Ο χώρος του τουρκικού του Κουρδιστάν. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και έχει και τα σχετικά προβλήματα όπως είναι οι Αλεβίτες, οι οποίοι αριθμούν περίπου στο 1/5 του πληθυσμού της Τουρκίας. Τέλος, θα πω και θα το ξαναπώ μετά ότι η Τουρκία είναι σαν τον Λύκο. Ο Λύκος τρώει και πνίγει ό,τι βρει, τα πρόβατα, ας το πούμε, και τρώει βέβαια και μακριά από τη φωλιά του. Και αυτό το έκανε και πάλι, φαίνεται. Στο Αφρίν πήγε εκτός περιοχής. Πάμε λίγο στην πολιτική, την εσωτερική και την εξωτερική, πολύ σύντομα. Η πολιτική της Τουρκίας εξαρτάται, όχι εξαρτάται, ακολουθεί μάλλον μια φράση που είπε ο Κεμάλ όταν μεσουρανούσε στη χώρα αυτή. «Γιουρτά Παρίς, ντουνιαντά Παρίς». Αυτό σημαίνει ειρήνη στη χώρα, ειρήνη στον κόσμο. Τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια έκφραση? Ειρήνη στη χώρα, εντάξει. Ακούει το λογικό. Ειρήνη στον κόσμο, για ποιο λόγο να το πει ο Κεμάλ? Τι εννοούσε? Εννοούσε Pax, πως λέγαμε παλιά, Ρωμάνα, Pax Αμερικάνα, τη σημερινή εποχή, Pax Τουρκάνα. Δηλαδή, το όνειρό τους, παγκόσμια αυτοκρατορία. Αυτό σημαίνει το ειρήνη σε όλο τον κόσμο για το κλίμα. Αυτό λοιπόν ακολουθούν και τώρα ακόμα. Στηρίζεται αυτή η συνολική πολιτική στην εσωτερική που εκεί έχουν ως πολιτική τους την απόλυτη τάξη και στηρίζεται πιο πολύ, ιδιαίτερα σε μια άλλη φράση που χρησιμοποιούν ιδιαίτερα οι Τούρκοι και την έχουν ως εθνική πολιτική τους, «Happy Miss Turkos», είμαστε όλοι Τούρκοι, δηλαδή και τον Κούρδο, δεν τον λένε. Λένε ότι είναι Κούρδος, αλλά Τούρκος Κούρδος. Να ξέρετε ότι, παρεμπιπτόντως λέω και ορισμένα που θυμάμαι, στην Τουρκία απαγορεύεται να βάλεις όνομα μικρό που δεν υπάρχει ήδη στην Τουρκία. Γι' αυτό και εκτός από τις μειονότητες αναγνωρισμένες όπως είναι η δική μας. Εκεί μπορεί να πάρει το παιδί το όνομα Σταύρος. Αν είναι όμως χριστιανός Άραβας, Σύριος, δεν μπορεί να πάρει το όνομα Σταύρος. Του δίνουν ένα όνομα που θέλουν αυτοί, Αχμέντ. Και το άλλο το βαφτίζεται με το παιδί, αλλά το όνομα το αυτό το έχει μόνο για να τον λένε έτσι οι δικοί του. Απόλυτη τάξη λοιπόν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό έχει τρεις άξονες, θα το έλεγα έτσι, πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής. Ο πρώτος άξονας είναι εξισορρόπηση, ανεξαρτησίας και ασφαλείας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον ΝΑΤΟ. Δηλαδή, ό,τι μπορέσουμε περισσότερο να αρπάξουμε. Ανεξαρτησία και ασφάλεια. Και ό,τι ωφεληθούν. Οι σχέσεις, ο δεύτερος άξονας είναι σχέσεις με τους γείτονες. Εκεί παλαιότερα έχει την πολιτική των μηδενικών προβλημάτων, την οποία δεν έχει εγκαταλείψει και τώρα ακολουθεί την πολιτική του αναθεωρητισμού. Δηλαδή θέλει να πάρει κομμάτια από τους γείτονες. Αυτός είναι ο δεύτερος άξονας της Τουρκίας, της εξωτερικής πολιτικής.
Και ο τρίτος άξονας βέβαια είναι το περιφερειακό και παγκόσμιο όραμά της να καταστεί υπερδύναμη. Σε σημερινή Τουρκία, προσέξτε αυτό που θα σας διαβάσω, μεγάλη σημασία, έχει εγκαθιδρυθεί ένα σοβινιστικό και ρατσιστικό μοντέλο κράτους έθνους. Η φιλοσοφία δε αυτή αναφέρεται στο άρθρο 3 του Συντάγματος που έχει ως εξής. Το κράτος της Τουρκίας, η επικράτεια και το έθνος αποτελεί μια αντιάσπαστη οντότητα. Η γλώσσα του είναι η τουρκική. Αυτό είπε στην αρχή επομένως. Όλοι οι Τούρκοι. Περιττό να πω ότι η Τουρκία τη σημερινή εποχή θέλει να πάρει τα πάντα. Από την Κύπρο, το Αιγαίο, τη Θράκη, μέχρι και τα Θεσσαλονίκη ακούγεται. Και βέβαια κάνει και άλλες παρεμβάσεις σε άλλους γείτονες, όπως τα Σκόπια και στην Αλβανία, εναντίον μας. Θα κάνω μια τελική επισήμαση, 2-3 πραγματάκια και θα σταματήσω για να ακούσουμε μετά τυχόν ερωτήσεις και να απαντήσω. Θα επαναλάβω ότι ο Τούρκος είναι σαν τον Λύκο. Ο Λύκος, ξέρετε, αν βρει πρόβατα αφύλαχτα, τα πλησιάζει. Πλησιάζει. Αν δεν ακούσει σκυλιά να καρκίζουν, πλησιάζει πιο κοντά. Και αν δεν δει και τζομπάνο, ορμάει και τα πνίγει. Ο Τούρκος μπορεί να πνίξει μέχρι 100 πρόβατα συνολικά. 40 πνίγει την ώρα ο Λύκος. Αυτό λοιπόν κάνει και ο Τούρκος στην κυριολεξία. Για μερικούς αφελείς ξένους που νομίζουν ότι αν του δώσουν ένα κομματάκι, παραδείγματος χάρη ένα φρύν, ο Τούρκος θα σταματήσει, είναι ουτοπία. Δεν σταματάει και δεν θα σταματήσει ποτέ. Και αν ακούγονται και ορισμένα ότι θέλουν να του δώσουν κάτι από εμάς για να χάσει το Κουρδιστάν, ούτε εκεί θα σταματήσει. Θα θέλει κι άλλα. Δεν σταματάει επομένως, είναι έτσι. Θέλει να το επιτίθεται σε συνέχεια για να κοιτάζει πώς θα αμυνθεί, όχι να επιτίθεται αυτός. Έχουμε πολλά διπλωματικά. Διπλωματικά, δεν θα πω στρατιωτικά μόνο όπλα. Διπλωματικά όπλα να χρησιμοποιήσουμε στη φαρέτρα μας. Αλλά δεν χρησιμοποιεί κανείς τις τελευταίες δεκαετίες. Και θα ήθελα να πω ότι όταν στα διεθνή φόρα ακούνε περί ελληνοτουρκικής φιλίας, όλοι οι διπλωμάτες βάζουν τα γέλια. Σκάζει τα γέλια. Δεν υπάρχει ελληνοτουρκική φιλία, ούτε πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Ο Τούρκος είναι εχθρική δύναμη, ήταν, είναι και θα παραμείνει. Όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική, υπάρχουν πολλές δυνατότητες τέτοιες, οι οποίες βάζουν τον αντίπαλο να ασχολείται συνεχώς με αυτές. Παραδείγματος χάρη, γενοκτονίες. Είναι η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Εμείς αντί να τη χρησιμοποιούμε αυτή και να την διεθνοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο, οι δικοί μας κοιτάζουν πώς να μην μιλάνε για αυτήν. Η πολιτική μας εννοώ. Τρελαίνονται με αυτά οι Τούρκοι, στην κυριολεξία. Ανθρώπινα δικαιώματα των μειονοτήτων, να τα θέτουμε συνέχεια. Προξενία. Αύριο να ζητήσουμε προξενία στην τραπεζούντα. Θα τρελαθούν οι Τούρκοι. Θα ασχολούνται συνέχεια με αυτό και δεν θα έχουν χρόνο και δυνατότητες να επιτίθενται συνεχώς. Βλέπετε ότι συνεχώς επιτίθενται και εμείς το κοιτάζουμε πώς να αμυνθούμε. Αυτό είναι αποτέλεσμα αυτής της ηλίθιας πολιτικής του κατευνασμού και της συνεχούς υποχρεωτικότητας, δυστυχώς, στις τελευταίες δεκαετίες. Δεν έχουμε, αγαπητοί μου, λέμε και ορισμένα πράγματα. Δεν έχουμε ελληνικές κυβερνήσεις στις τελευταίες δεκαετίες. Ελληνικές, το ξαναλέω. Δεν είναι ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν ξέρω αν κάποιοι από τους έχουν ελληνική ρίζα. Κάποιοι μάλλον δεν έχουν. Αλλά και να έχουν ελληνική ρίζα, δεν ασχολούνται, δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα. Τέλος θα πω για τον Ερντογάν ότι ο Ερντογάν δεν αντέχει να ζει κάτω από τη σκιά του Κεμάλ. Ψυχολογώντας το άτομο, θα μπορούσα να πω ότι θέλει να τον ξεπεράσει σε δόξα. Και βέβαια νομίζω ότι αυτό θα τον καταλήξει κατά κάποιο τρόπο να είναι και ο μοιραίος άνθρωπος της Τουρκίας. Ο Ερντογάν είναι ένας ταχυδακτηλουργός, ο οποίος όμως παίζει με πάρα πολλές μπάλες
και μερικές από αυτές θα πέσουν κάτω. Αυτά είχα έτσι για την Τουρκία μέχρι στιγμής και θα ακολουθήσουν μετά, φαντάζομαι, και κάποιες ερωτήσεις, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και ορισμένα πράγματα. Ευχαριστώ. Να το δώσουμε και στο... Το λόγο έχει τώρα, αφού ευχαριστήσουμε τον κύριο Ταμουρίδη, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Δραγωνάκη, ο οποίος για μένα είναι και πιο κοντινός λόγω της υπηρεσίας του που είχε στους κομμάντους, στις ειδικές δυνάμεις. Θα μας μιλήσει για τις απειλές που δέχεται σήμερα η χώρα μας και δεν είναι μόνο η Τούρκη. Είναι και άλλες απειλές. Θα μας αναλύσει και θα μας πει και για τις δυνάμεις και έτσι ώστε να μην τρομάζουμε και να μην φοβόμαστε από αυτά που μας λένε οι άλλοι. Αυτοί που δεν είναι Έλληνες, όπως είπε ο κύριος Ταμουρίδης. Καλησπέρα και από μένα. Θα πάρω τη σκητάλη από τον φίλο και συμμαχητή Νίκο Ταμουρίδη. Τον λέω συμμαχητή γιατί είμαστε στην ελεύθερη πατρίδα, όπως είπε πριν ο αγαπητός Διονύσης. Να πω όμως ότι είμαστε και συμμαθητές από τη Σχολή Ευελπίδων, δηλαδή γνωριζόμαστε από το 1976. Είμαστε φίλοι από το 1976. Αναφέρθηκε πριν ο Νίκος στο ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση και έχει ένα πληθυσμό περίπου 80 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχει πάρα πολύ πληθυσμό έτσι ώστε να παράγει δυναμικό για τις ένοπλες της δυνάμεις. Όμως, όταν εμείς στο στρατό θέλουμε να κάνουμε σύγκριση δυνάμεων, παίρνουμε κάποια δεδομένα. Δεν φτάνει ο άλλος να έχει δύναμη πολύ, πρέπει να έχει και μέσα, ειδικά τη σύγχρονη εποχή. Πρέπει αυτά τα μέσα να μπορεί να τα συντηρεί, να τα υποστηρίζει με ανταλλακτικά, να έχει καύσιμα. Πρέπει με αυτά τα μέσα να μπορεί να καλύψει όλη την επικράτεια. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ενώ ακούγεται βαρύ ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, μεγάλη έκταση κτλ. Και θεωρείται πλεονέκτημα, παράλληλα είναι και δικό της είναι και μειονέκτημα. Διότι αυτή την τεράστια χώρα πρέπει να την ελέγξει, πρέπει να την καλύψει. Άρα θέλει πολύ περισσότερα από αυτά που θέλουμε εμείς. Όταν λοιπόν κάνουμε μια σύγκριση στη μαχητική ισχύ, όπως λέμε, εξετάζουμε διάφορα πράγματα. Τους αριθμούς, πρώτα απ' όλα. Από διεθνή Ινστιτούτα που έχουν κάνει προσφάτως, τέλος του 2017 δηλαδή, έχουν παρουσιάσει μελέτες τους, έχει προκύψει ότι η αναλογία δυνάμεων σε ό,τι αφορά το προσωπικό μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, το υπό τα όπλα προσωπικό αναφέρομαι, είναι τώρα 1:2,5. Ενώ το 2014 ήταν 1:3,5. Δηλαδή έχει ελαττωθεί το προσωπικό της Τουρκίας. Το υπό τα όπλα προσωπικό της Τουρκίας. Ίσως δεν το γνωρίζετε αυτό. Έκαναν και αυτοί κάποια λάθη. Μείωσαν τη θητεία. Για κάποιους δικούς τους λόγους φυσικά, γιατί θέλουν να τους στρέψουν στα πανεπιστήμια για να αρχίσουν να μορφώνουν τον πληθυσμό, αλλά μείωσαν το προσωπικό τους. Έχουν κάνει και άλλα λάθη. Μετά το πραξικόπημα, ο Ερντογάν τους θεώρησε όλους ύποπτους. Με αποτέλεσμα τι? Ένα μεγάλο μέρος να διωχθεί μέσα στην Τουρκία, ένα άλλο μέρος να φύγει στο εξωτερικό, ένα άλλο μέρος να έχει μείνει μέσα στην Τουρκία αλλά να είναι φοβισμένο και να κοιτάει ποιος κάθεται πίσω του γιατί δεν ξέρει αν είναι φίλος ή αντίπαλος, και αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή, μετά το πραξικόπημα του 2015-16 που έγινε στην Τουρκία, το αποτυχημένο πραξικόπημα, το ηθικό έχει πέσει κατακόρυφα. Βέβαια, πρέπει να πω από την άλλη ότι για να μιλήσουμε για μαχητική ικανότητα του προσωπικού, για το προσωπικό, πρέπει να πάρουμε υπόψη την εκπαίδευση, την πολεμική εμπειρία. Αυτή τη στιγμή ένας μεγάλος αριθμός Τούρκων έχει πολεμική εμπειρία γιατί μάχεται με τους Κούρδους και μάχεται και στη Συρία. Ζητώ συγγνώμη που αναφέρομαι σε αυτά και μπορεί να ακούγονται σκληρά ή... Εν πάση περιπτώσει, ο πόλεμος δεν είναι αγαπητός, δεν αρέσει σε κανέναν γιατί έχει απώλειες. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα κατάματα, αν θέλουμε να το λύσουμε, αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε.
ή να το αποτρέψουμε. Να αποτρέψουμε το συμβάν. Βέβαια, σύμφωνα με το φίλο μας τον Ηλία, οι προφητείες λένε ότι θα γίνει κάτι. Ό,τι θέλει ο Κύριος, ό,τι θέλει ο Θεός. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ως Ελλάδα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό που ενδεχομένως έρθει. Ένα άλλο που συνέβη στην Τουρκία και είναι και αυτό αποτέλεσμα του πραξικοπήματος είναι ότι μπορεί να έχει περισσότερα αεροπλάνα από εμάς, αλλά δεν έχει πιλότους. Διότι τους κυνήγησε με το πραξικόπημα, διότι κάποιοι φύγανε. Αναγκάστηκε λοιπόν να κάνει εισαγωγή από το Πακιστάν, πιλότους αεροσκαφών. Αναγκάστηκε να επαναφέρει παλαιότερους αεροπόρους, παλαιότερους χειριστές αεροσκαφών, δηλαδή μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι είχαν αποστρατευτεί κτλ. Οι οποίοι όμως δεν έχουν εκπαιδευτεί στα σύγχρονα αεροσκάφη, άρα χρειάζονται κάποια εκπαίδευση. Με λίγα λόγια, η Τουρκία δεν είναι αυτό που φαίνεται. Δεν είναι δηλαδή η τεράστια πολεμική μηχανή η οποία θα πέσει πάνω στην Ελλάδα και θα τη συντρίψει. Ύστερα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και κάποιο άλλο παράγοντα που είναι το περιβάλλον, το επιχειρησιακό. Το έδαφος, η θάλασσα, ο αέρας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει ο Τούρκος, παραδείγματος χάρη, να περάσει θάλασσα για να πιάσει ένα νησί. Επειδή είχα την τιμή και την τύχη να υπηρετήσω διοικητή στην ταξιαρχία πεζοναυτών ως ταξιάρχος, ξέρω πόσο πολύ δύσκολη επιχείρηση είναι μια τέτοια ενέργεια. Είναι φοβερά δύσκολο. Άρα λοιπόν ο Τούρκος έχει να περάσει θάλασσα. Εμείς είμαστε αμυνόμενοι. Έχουμε το δίκαιο του αγώνα με το μέρος μας. Τώρα βέβαια πρόσφατα η Τουρκία πολύ καλά χρησιμοποιώντας τις μεθόδους προπαγάνδας, θα το έχετε παρακολουθήσει όλοι σας, θα έχετε δει και θα έχετε ακούσει από τα μέσα ενημέρωσης, να καλλιεργείτε το δίκαιο του αγώνα στο εσωτερικό της Τουρκίας. Δηλαδή λένε, οι Έλληνες μας έχουν καταλάβει 18 νησιά, οι Έλληνες μας έχουν πάρει τόσα νησιά, οι Έλληνες κάναν εκείνο, οι Έλληνες κάναν το άλλο. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Προσπαθούν να επηρεάσουν το εσωτερικό τους, τους Τούρκους που ενδεχομένως να καλέσει μεθαύριο να πολεμήσουν, έτσι ώστε να νιώσουν ότι θα πολεμήσουν για κάτι δίκαιο, για κάτι δικό τους. Το δίκαιο του αγώνα λοιπόν είναι πάρα πολύ ισχυρό που εμείς το έχουμε με το μέρος μας. Διότι εμείς θα πολεμήσουμε πάλι υπέρβομων και αιστείων. Εμείς έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Έχουμε μια τεράστια ιστορία πίσω μας. Αυτοί δεν έχουν τόσο μεγάλη ιστορία. Αυτοί ήρθαν από τη Μογγολία, από τα βάθη της Ανατολής, τα βάθη της Ασίας, όταν οι δικοί μας εδώ, ο Αριστοτέλης, Πλάτωνας κτλ. Ήταν 1000 χρόνια πίσω, ίσως και περισσότερο. Δεν έχουν ιστορία. Εμείς έχουμε ιστορία. Δεν θυμάμαι στη συζήτηση πριν που κάναμε εδώ, πριν ξεκινήσουμε, αναφερθήκαμε στον ακραίο Μπαχτσελή, είναι ο επικεφαλής των Γκρίζων Λίγων. Αυτός λοιπόν δήλωσε ότι, αναφερόμενος προφανώς στους Έλληνες και απευθυνόμενος στους Έλληνες, ότι το Αιγαίο είναι μια θάλασσα που είναι γεμάτη με τα κόκαλα των προγόνων μας. Αυτός βέβαια εννοούσε τη Σμύρνη, την καταστροφή της Σμύρνης και τους Έλληνες που υποτίθεται ότι έπεσαν στη θάλασσα. Είπε όμως κάτι σοφό ο Διονύσης, ότι ποιος Έλληνας από εδώ του Υπουργείου Εξωτερικών ή κάποιος άλλος βρίσκεται να του απαντήσει ότι ναι, είναι πράγματι από τα κόκαλα, είναι τα κόκαλα εκεί δικών μας, γιατί εκεί υπήρχαν δικοί μας Έλληνες πολύ πριν έρθετε εσείς. Δεν απαντάει όμως κανείς, γιατί κανείς δεν είναι ελληνόψυχος από αυτούς εδώ που μας κυβερνούν. Περιμένω τις ερωτήσεις σας στη συνέχεια. Θα σας πω όμως έτσι επιτροχάδι 7 αχίλιες πτέρνες που έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Το πρώτο που αναφέρθηκε ο Νίκος είναι το κουρδικό. Το κουρδικό ήταν, είναι και θα είναι το τεράστιο πρόβλημα της Τουρκίας, διότι είναι ένα καρκίνωμα στα σπλάχνα της. Και ο φόβος όλων των Τούρκων ηγετών ήταν το πότε θα δημιουργηθεί το κουρδικό κράτος, το οποίο είναι θέμα χρόνου να δημιουργηθεί.
Καλώς ή κακώς, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν πάρει την απόφαση να γίνει, να δημιουργηθεί το κουρδικό κράτος, γιατί θέλουν να μην εξαρτώνται από την Τουρκία οι αγωγοί φυσικού αερίου που θέλουν να περάσουν και να τους βγάλουν στη Μεσόγειο. Αν δημιουργήσουν λοιπόν το διάδρομο εκείνο μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, δηλαδή το νέο κουρδικό κράτος από όπου θα περάσουν οι αγωγοί, δεν θα εξαρτώνται από τον κάθε εντός εισαγωγικών Ερντογάν Σουλτάνο ή δεν ξέρω ποιον θα βρεθεί να ηγείται της Τουρκίας. Άρα το κουρδικό κράτος θα είναι εκείνο που θα τους εξασφαλίσει για τα επόμενα 50 χρόνια μια σταθερότητα και, εν πάση περιπτώσει, μια διέξοδο προς τη θάλασσα των αγωγών χωρίς να έχουν πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα της Τουρκίας ήταν αυτό που αναφέρθηκα και πριν που είπα, το πραξικόπημα, που δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή στην Τουρκία υπάρχουν κεμαλιστές, υπάρχουν γκουλενιστές, υπάρχουν όλες αυτές οι εθνότητες και θρησκείες μέσα στην Τουρκία που αναφέρθηκε ο Νίκος πριν. Οι σχέσεις με το Ισραήλ έχουν διαταραχθεί. Οι σχέσεις με την Αίγυπτο επίσης δεν είναι καλές. Έκανε αυτή την οικοφιλία με τους Ρώσους, τα έχει σπάσει με τους Αμερικάνους. Όλα αυτά αποτελούν αχίλιες πτέρνες. Ίσως να υλοποιηθούν οι προφητείες που λέει ο φίλος μας ο Ηλίας, ο κύριος Καλλιόρας. Ο Ερντογάν παίζει το κεφάλι του και το ξέρει. Και ενδεχομένως ο Ερντογάν να είναι και το εργαλείο στα χέρια κάποιων μεγάλων δυνάμεων, όπως ήταν και ο Σαντάμ Χουσέιν. Αν θυμάστε, ο Σαντάμ Χουσέιν ήταν κατασκεύασμα αμερικανικό. Κατέληξε να κρεμαστεί. Η εκτίμησή μου, η προσωπική εκτίμηση, είναι ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στον Ερντογάν. Είτε με καρκίνο, όπως είπε κάποιος προλαλήσας τους φίλους, ή θα τον κρεμάσουν οι ίδιοι οι ομοεθνείς του. Αυτά είχα να σας πω. Δεν φοβόμαστε την Τουρκία. Παρά το ότι ασκεί μια πολύ καλή εξωτερική πολιτική, παρά το ότι έκανε φίλους τους Αλβανούς και τους Σκοπιανούς, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Στα νότα μας δημιούργησε μια βάση υποβρυχίων που θα κόστιζε στην Ελλάδα 10 εκατομμύρια, αλλά εμείς αρνηθήκαμε να βοηθήσουμε τότε. Μας ζήτησαν οι Αλβανοί, μας είπαν βοηθήστε μας να φτιάξουμε τη βάση υποβρυχίων στους Αγίους 40. Εμείς αρνηθήκαμε. Η Δώρα Μπακογιάννη ήταν στο διγέννη. Όποιος και να ήταν, το αποτέλεσμα είναι οι Τούρκοι να έχουν μια βάση υποβρυχίων εκεί, δηλαδή στα νότα μας. Επίσης, οι Τούρκοι επιδότησαν, χρηματοδότησαν δηλαδή, την επέκταση των διαδρόμων αεροσκαφών, προσγειώσεως, απογειώσεως αεροσκαφών, στην Αλβανία, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από F-16. Οι Αλβανοί δεν είχαν F-16, οι Τούρκοι όμως το χρηματοδότησαν, έκαναν συμφωνία με την Αλβανία και μπορούν τώρα να χρησιμοποιούν τους διαδρόμους πίσω, από την πλάτη μας κι αυτού. Με τους Σκοπιανούς ξέρετε τι γίνεται. Εμείς βέβαια κοιμόμαστε ως εξωτερική πολιτική τον ύπνο του δικαίου. Κάποτε είχαμε καλή σχέση και με τους Κούρδους. Από κάποια στιγμή και μετά απομακρυνθήκαμε και από αυτούς. Υπάρχει μια θεωρία, μια βασική αρχή που λέει ο εχθρός του εχθρού μου, αν δεν είναι πρέπει να γίνει φίλος μου. Και μας έλεγε ένας καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Άμυνας ότι αφού εμείς είμαστε από εδώ, από το Αιγαίο και έχουμε στη μέση τον Τούρκο, τότε θα πρέπει να είμαστε φίλοι με τους Αρμένιους, με τους Κούρδους, να τους βοηθούμε και να μας βοηθούν και αυτοί. Δεν ξέρω κατά πόσον η εξωτερική μας πολιτική έχει καταφέρει τόσα πολλά πράγματα όσα θα θέλαμε να έχει καταφέρει. Να σας πω και κάτι τελευταίο και να κλείσω. Έστω ότι η Τουρκία, ότι γίνεται ένας γενικός πόλεμος, ένας πόλεμος σε όλη την έκταση, που δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ελλάδος-Τουρκίας. Και η Τουρκία επιστρατεύει ένα τεράστιο όγκο δυνάμεων, προσωπικού. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Γιατί όπως είπα και πριν, μια πολύ σημαντική παράμετρος είναι η περιοχή των επιχειρήσεων, το έδαφος. Από αυτή την πόρτα εκεί, πόσοι μπορούν να περάσουν ταυτόχρονα. 3, 4 στριμωγμένοι, λιγότεροι. Αν εμείς είμαστε πίσω από την πόρτα,
θα τους ξεδεντερώνουμε έναν-ένα. Σιγά-σιγά. Δεύτερον, έχουμε πολύ καλή πολεμική αεροπορία, άριστο πολεμικό ναυτικό και αεροπορία μας είναι άριστη σε σχέση με τους Τούρκους. Είμαστε δηλαδή ποιοτικά πολύ καλύτεροι. Έχουμε οπλικά συστήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έχουμε ειδικές δυνάμεις οι οποίες είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένες. Μας έχουν συγχαρεί Ισραηλίτες, Αμερικανοί, διάφοροι, και αναφέρομαι στους Ισραηλίτες, έστω και αν ακούγεται έτσι, γιατί με τους σιωνιστές έχουμε κάτι, αλλά έχουν ένα από τους καλύτερους στρατούς του κόσμου. Οπότε, αναβόκτητα πρέπει να κάνουμε και συγκρίσεις και να δεχόμαστε. Αυτοί λοιπόν έχουν αναγνωρίσει τις ειδικές δυνάμεις ελληνικές, και οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλίτες και οι Εγγλέζοι, και όχι μόνο, και άλλοι, αλλά αναφέρομαι μόνο σε αυτούς, ότι είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένες. Το θέμα είναι ποιος, αγαπητοί φίλες και φίλοι, ποιος θα πάρει την απόφαση να τους χρησιμοποιήσει και να τους χρησιμοποιήσει σωστά. Ποιος θα πάρει την απόφαση να δώσει το πρώτο πλήγμα. Δηλαδή, είδαμε ότι συγκεντρώνονται απέναντι οι Τούρκοι. Τι θα κάνουνε, παρέλαση. Είδαμε ότι συγκεντρώνουν δυνάμεις. Αναφέρθηκε πριν ο Νίκος σε πληροφορίες. Πολύ σημαντικό. Αν έχω πληροφορίες και βλέπω ότι συγκεντρώνονται, τους χτυπάω πρώτος. Ποιος θα πάρει την απόφαση όμως. Θέλει κότσια να πάρει αυτή την απόφαση. Θα την πάρουν οι πολιτικοί που έχουμε. Αυτό είναι μια ερώτηση. Αυτό, να ξέρετε, έχει παιχτεί σε ηλεκτρονική, ας το πούμε, απεικόνηση. Και πάρα πολλές φορές έχει αποδειχθεί αυτό που μόλις τώρα σας είπα. Αν εμείς χτυπήσουμε, είμαστε πρώτοι που θα χτυπήσουμε, τότε είναι βέβαιο ότι θα κερδίσουμε. Και μάλιστα χωρίς απώλειες. Θα σας θυμίσω το περιστατικό των ημείων, θα το έχετε ακούσει ενδεχομένως οι περισσότεροι, ότι τότε θα μπορούσαμε να τους είχαμε πάει πίσω 50 χρόνια, τους Τούρκους. Αν δινόταν εντολή. Δεν δόθηκε εντολή. Τότε δεν είχε βγει ο Τούρκικος στόλος από τα Δαρδανέλια. Θα μπορούσαμε να τους είχαμε εκμηδενήσει. Δεν πήρε κανείς την απόφαση. Οπότε είμαστε στο σημείο που είμαστε τώρα. Όμως, προσωπικά έχω εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις. Έχω εμπιστοσύνη στα δικά μας παιδιά. Ο Νίκος έχει 3 παιδιά στο στρατό. Ο δίπλα μου. Εγώ έχω ένα γιο στο στρατό επίσης. Δεν θα ήθελα ούτε τα παιδιά των υπολείπων συνελλήνων να εμπλακούν σε πόλεμο, ούτε φυσικά τα δικά μας τα παιδιά. Έστω και αν αυτή είναι η δουλειά τους. Αν συμβεί όμως, θα πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική κοινωνία. Λέω αυτό και κλείνω. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να αλλάξει νοοτροπία. Αυτό το δεν θα γίνει πόλεμος, το «Α, είμαστε στο ΝΑΤΟ, αποκλείται οι Αμερικάνοι να αφήσουν να σκοτωθούμε», «Α, οι Ρώσοι θα μπουν στη μέση, θα κάνουν» κτλ. Τώρα τι μου λες εσύ για πόλεμο, αυτά πρέπει να εκλείψουν. Όπως λέγανε κάποτε, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς, το θυμάστε? Έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κακό γείτονα και να αλλάξουμε νοοτροπία. Ο στρατός είναι εδώ, οι ένοπλες δυνάμεις. Όταν λέω στρατό, αναφέρομαι σε ένοπλες δυνάμεις. Είναι εδώ γιατί είναι αυτή η δουλειά τους. Αυτό έχουν μάθει να κάνουν, γι' αυτό εκπαιδεύονται, γι' αυτό πληρώνονται. Άρα λοιπόν, είναι εδώ οι ένοπλες δυνάμεις. Όλοι μας πρέπει να βλέπουμε στην αντιμετώπιση αυτής της απειλής, ούτως ώστε να την αποτρέψουμε. Αν είμαστε έτοιμοι, και ο Τούρκος το ξέρει, ο Λύκος, όπως είπε ο Νίκος πριν, αν ο Λύκος ξέρει ότι θα φάει την μπαστούνια στο κεφάλι, δεν θα πλησιάσει. Ο Λύκος θα πρέπει να είναι, ο Τούρκος θα είναι σίγουρος για να κάνει κάτι. Και επειδή ο Ερντογάν ξέρει ότι αν αποτύχει θα χάσει το κεφάλι του, είναι πάρα πολύ προσεκτικός στις κινήσεις. Αυτά, αγαπητοί φίλες φίλοι, στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής και θα θέσω έτσι και την πρώτη ερώτηση. Το 2021 πρέπει να ανανεωθεί η λεγόμενη συνθήκη του Κάρς, η συνθήκη της Μόσχας. Η συνθήκη αυτή είχε γίνει επιστάλη όταν έδωσε ο Στάλιν παραχώρησε στην Τουρκία το 15% των εδαφών των σημερινών. Πριν από λίγα χρόνια, ο Πούτιν
Πριν από λίγα χρόνια ο Πούτιν διαβεβαίωσε το ρωσικό λαό ότι δεν θα υπογράψει την ανανέωση της συμφωνίας αυτή. Αυτό σημαίνει ότι το 15% των εδαφών της Τουρκίας θα πρέπει να επιστραφούν στη Ρωσία. Και το θεωρούμε αυτό σίγουρο γιατί από εκεί περνάνε οι αγωγοί και οι Ρώσοι θέλουν να τους ελέγχουν παρά να τους έχουν οι Τούρκοι. Αυτό πιθανόν να φέρει αυτό που λέγανε οι Άγιοι Πατέρες και οι σύγχρονοι Άγιοι στις προφητείες, τη ρωσοτουρκική σύγκρουση. Το ξέρουν και οι Αμερικανοί. Και νομίζω ότι θα είναι και μια αιτία ρωσοτουρκικού πολέμου μετά την πτώση του Ερντογάν και με όταν αναλάβουν οι κεμαλιστές. Λένε, κύριε Στρατηγέ, ότι θα δώσουμε κάποια νησιά εμείς σε συμφωνία ότι έχει έρθει η πολιτική ηγεσία της χώρας, έτσι ώστε να μοιραστεί το Αιγαίο και να βγάλουμε τα πετρέλαια. Να πάρουν και οι γείτονες. Και ήδη αυτή την καραμέλα την πιπηλίζουν κάποιοι κυβερνώντες μέσα από αυτά που είπατε, ότι δεν αναγνωρίζουν γενοκτονίες, τείνουν το χέρι της φιλίας προς την Τουρκία. Το είδαμε και με τον πρωθυπουργό μας, τον νεαρό πρωθυπουργό που ήρθε, κάλεσε τον Ερντογάν, ενώ ήταν απομονωμένος από όλους, του άνοιξε την πόρτα και τον έφερε. Θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτά και από τους τρεις, ή δυνατόν. Αρχίζω να πω κάτι εγώ για την περιοχή του Κάρς, επειδή είμαι και ποντιακής καταγωγής. Ξέρετε, η περιοχή του Κάρς είχε αρκετούς ποντίους. Όταν υπογράφτηκε αυτή η συνθήκη, υπήρχαν ακόμη εκεί οι πληθυσμοί αυτοί. Υπήρχαν ελληνικοί πληθυσμοί, υπήρχαν γεωργιανοί πληθυσμοί και άλλοι. Τώρα όμως δεν υπάρχουν. Τώρα είναι μόνο Τούρκοι εκεί. Επομένως, δεν ξέρω τι θα κάνει η Ρωσία, αλλά μέσα στο πλαίσιο της ύπαρξης του πληθυσμού αυτού του Τούρκικου εκεί, στην περιοχή, υπάρχουν και κάποιοι Λαζί. Οι Λαζί είναι μια διαφορετική φυλή εκεί, παλιά της περιοχής, δεν έχει καμία σχέση με τους Ποντίους. Επομένως, προσωπικά, δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο από πλευράς Ρωσίας. Τώρα για το άλλο θέμα, αν θέλει... Γιάννη. Για το θέμα του Αιγαίου. Τώρα τελευταία έχουν αρχίσει και ακούγονται πολλές φωνές για ασιάτη προδοσία. Αν έχει, αγαπητέ Διονύση, συμφωνηθεί κάτι τέτοιο, αυτό αποτελεί ασιάτη προδοσία. Οπότε όλοι θα είναι υπεύθυνοι. Το θέμα βέβαια είναι να μην χάσουμε τίποτα. Τι να το κάνω εγώ, να πάω τον Τσίπρα στα δικαστήρια, δεν ξέρω τι να τον δικάσω ή τον όποιον, αν έχω χάσει κάποια νησιά. Όμως, έχω την ελπίδα και την πίστη ότι οι στρατιωτικοί διοικητές των νησιών δεν θα είναι προδότες. Οι στρατιωτικοί διοικητές των νησιών δεν θα είναι προδότες. Μπορεί να θυσιαστούν εκεί, αλλά δεν θα προδώσουν. Είμαι, να μην πω 100% σίγουρος, 90% σίγουρος. Οι στρατιωτικοί διοικητές των νησιών δεν θα προδώσουν. Έστω και αν η δική μας πολιτική τα έχουν συμφωνήσει ή δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν περάσει από το μυαλό τους για να γλιτώσουμε ένα πόλεμο ενδεχομένως, δεν ξέρω τι άλλο. Όχι, δεν θα συμβεί αυτό. Και βλέποντας αυτά που εξελίσσονται και σήμερα, αν ή από χθες νομίζω, υπάρχει σε εξέλιξη μια άσκηση, μια κινητοποίηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, που σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Έχουμε ξεφύγει από το επεισόδιο των ημείων. Το επεισόδιο των ημείων, τολμώ να πω, πουλήθηκαν κάποια πράγματα. Καταρχήν πουλήθηκε η σημαία μας. Πουλήθηκε από τους πολιτικούς. Δεν πουλήθηκε από τους στρατιωτικούς. Τολμώ να το πω αυτό με τα λόγου γνώσεως. Αν είχε πάρθει απόφαση τότε στα ΕΜΕΑ να είχαν ενεργοποιηθεί οι καταδρομές που ήταν δίπλα στην ΚΟ, έτοιμοι με ελικόπτερο κτλ., τότε δεν υπήρχε περίπτωση να είχαν προχωρήσει και να είχαν ανέβει οι Τούρκοι πάνω.
Τότε όλοι οι στρατιωτικοί βέβαια άκουγαν και έβλεπαν την πολιτική ηγεσία. Τι διέτασε. Τώρα νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο. Οπότε οι στρατιωτικοί διοικητές θα κάνουν αυτό που επιτάσσει το ελληνικό τους καθήκον. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Να, εγώ θα χρησιμοποιήσω το φίλο μου τον Ατσιώτο, Δημήτρη, ο οποίος, Δημήτρης, παρουσίασε, δεν ξέρω αν είναι ο σημερινός αρχηγός του ΓΕΣ ή του ΓΕΘΑ, είχε μια ομιλία στη Θέρμη. Και εκεί αναφέρθηκε στον υπουργό το Μουζάλα, δεν ξέρω, είναι υπουργό σήμερα, δεν είναι. Είναι ο Βίτσας. Λοιπόν, αναφέρθηκε στο Μουζάλα, ο οποίος είχε αποκαλέσει τα Σκόπια Μακεδονία. Τη συζήτηση λοιπόν την παρακολουθούσε τότε ο αρχηγός του τρίτου σώματος στρατού, νομίζω είναι αρχηγός για σήμερα. Στεφανής. Λοιπόν, σηκώθηκε και έφυγε. Και όταν το ρώτησαν γιατί φεύγει τόσο επιδεικτικά από την αίθουσα, είπε «Δεν ανέχομαι ως στρατιωτικός να υβρίζονται οι πολιτικοί προϊστάμενοι μου». Και αποχώρησε. Και γι' αυτό έκανα αυτή την ερώτηση, γιατί και τότε στα Ίμια, εγώ ήμουν κοντά, γιατί ήμουν στρατιωτικός συντάκτης, ήμουν πολύ φίλος με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, με τον τότε αρχηγό ΓΕΘΑ, ο οποίος δεν πήρε τις εντολές που έπρεπε να πάρει, τον σταμάτησε. Κατά πόσο ένας στρατιωτικός, δηλαδή ο διοικητής σε ένα νησί, αν δεν πάρει τις κατάλληλες εντολές, την πολιτική ηγεσία θα πάρει την πρωτοβουλία μόνος του. Αυτό γι' αυτό ήθελα να πω. Κατάλαβα. Γι' αυτό το υπερτόνισα οι στρατιωτικοί διοικητές των νησιών. Οι στρατιωτικοί διοικητές των νησιών δεν θα περιμένουν την εντολή από τον οποιοδήποτε, αν δουν από απέναντι, να γίνονται κινήσεις. Ναι. Αυτό πιστεύω. Ωραία. Έστω και αν, γιατί κακά τα ψέματα, φίλοι μου, φίλες, φίλοι, κακά τα ψέματα, ο καθένας που θέλει να κάνει τη δουλειά του, διαλέγει τους συνεργάτες του. Διαλέγει αυτούς που θα του πούν τα λιγότερα όχι. Δεν θέλω, αγαπητέ Διονύση, να πιστεύω ότι η σημερινή στρατιωτική ηγεσία, στα ανώτατα επίπεδα, θα κάνει αυτό το... θα πέσει σε αυτό το ολίσθημα. Θα κάνει αυτή την προδοσία, για να το πω έτσι ομά. Όμως, πιστεύω στους στρατιωτικούς διοικητές των νησιών. Πιστεύω αυτό. Υπάρχουν δύο στοιχεία, συγγνώμη λίγο, υπάρχουν δύο στοιχεία συμπληρωματικά να πω, υπάρχουν δύο στοιχεία που είναι πολύ ουσιαστικά. Το ένα είναι το δίδαγμα των ημείων. Πιστεύω προσωπικά ότι ο νυν αρχηγός ΓΕΘΑ και ο κάθε αρχηγός ΓΕΘΑ δεν θα θέλει να βρεθεί στη θέση του τότε αρχηγού ΓΕΘΑ και να γίνουν κατά τη διάρκεια της αρχηγίας του αυτά που έγιναν τότε. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δε άλλο είναι ότι ο ελληνικός λαός στα δύο συλλαλητήρια για τη Μακεδονία έδειξε τη δύναμή του. Έδειξε την εθνικοφροσύνη του και θα σκεφτούν πάρα πολύ οι πολιτικοί μας να δώσουν έστω και μια σπιθανή γης. Θα το σκεφτούν πάρα πολύ. Γιατί το πού θα φτάσει ο Έλληνας, δεν θα πω διαδηλωτής, το πού θα φτάσουν οι Έλληνες και τι θα κάνουν δεν μπορούν να το ελέγξουν. Ναι. Το πιστεύω. Ακούσατε τις απαντήσεις από τους στρατηγούς, οι οποίες είναι κοσμικές και είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι να σας απαντήσουν. Ως εκ τούτου εγκλωβισμένος ευχάριστα θα σας πω το πνευματικό μέρος. Δηλαδή όχι του κόσμου τούτου, αλλά του αοράτου κόσμου. Ο Άγιος Παΐσιος μας έχει δώσει απαντήσεις και για τα τρία τα ερωτήματα. Ουσιαστικά είναι τρία ερωτήματα. Σε ό,τι αφορά τη συνθήκη του ΚΑΡΣ, θα είναι μία από τις αφορμές. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό και μην ξεχνάτε, η σχέση που έχουμε εμείς με την Τουρκία μίσους, η σχέση μίσους Τουρκίας-Ρωσίας είναι τριπλάσια από τη δική μας. Να το πω με άλλα λόγια, είναι σε πολύ μεγαλύτερη έχθρα από ότι εμείς με τους Τούρκους οι Ρώσοι. Ιστορικά, αν δείτε και τις μάχες που γίνονται, θα μάθετε και θα εκπλαγείτε και θα μείνετε άναυδοι του τι έχει συμβεί μεταξύ τους. Ο Άγιος Παΐσιος λοιπόν το θεωρεί αυτό αφορμή, διότι θεωρεί και αυτός και όλοι οι άλλοι ότι ο πόλεμος που θα γίνει με την Ελλάδα-Τουρκία και η αμέσως επόμενη φάση του θα είναι η αφορμή τα στενά. Το λένε όλοι ότι είναι τα στενά. Τώρα δεν θα πούμε σε λεπτομέρειες, δεν είναι τις παρούσες.
Δεύτερον, έχει πει ο Άγιος Παΐσιος, το εξής χαρακτηριστικό, και είναι τιμή μου που είμαι δίπλα στρατηγός. Είπε ο Άγιος αυτός, ο συγκλονιστικός Άγιος που ζούσαμε δίπλα του. Τον έχουν δει άνθρωποι από εδώ την αίθουσα, έχουν ασπαστεί το χέρι του. Είπε ότι την Ελλάδα στη δύσκολη στιγμή, παραφράζω τα λόγια του, θα την κρατήσουν οι στρατηγοί. Γιατί οι στρατηγοί. Και μάλιστα μιλούσε σε αξιωματικούς τότε. Και είπε και ο Άγιος Παΐσιος επίσης ότι όταν λοιπόν θα έρθουν αυτά τα γεγονότα και θα τα συνδυάσουμε είτε με την περίπτωση της συνθήκης του Κάρς που είπατε, με τα στενά, θα υπάρξει πρόνοια από το Θεό, ούτως ώστε να μην γίνουν τα γεγονότα αυτά πολύ, πολύ, πολύ σκληρά για την Ελλάδα, ειδικά για την Ελλάδα. Και για ποιο λόγο, λέει ο Άγιος. Λέει, γιατί έχουμε τους περισσότερους νεκρούς μέσα στους αιώνες, οι οποίοι είναι Άγιοι σήμερα. Δεύτερο είναι τα παιδιά μας, τα οποία ο Θεός λυπάται τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα που είναι βαπτισμένα. Δεν είναι καμία λόγια, μην παρεξηγείτε, δεν τα ξέρω αυτά. Και τρίτον, ο Άγιος Θεός θα δοξάσει τώρα την Ελλάδα, γιατί την άφησε για 70 φορές το 7, ενώ τη Ρωσία την έβαλε σε 70 χρόνια τιμωρία, από το 17 μέχρι το 87, το οποίο 89, θυμηθείτε ότι έπεσαν τα τείχη και λοιπά, το 91, ο σιωνιστής Γκορμπατσόφ, νομίζετε ότι ήταν τίποτα άλλο, διεθνής σιωνιστής 100% την ίδια εκατομμύρια της 100, αν το ψάξετε. Οπότε λοιπόν, η δική μας τιμωρία φτάνει στο τέλος και πολύ σύντομα η Ελλάδα, και το λέω είμαι πιο βέβαιος γι' αυτό από οτιδήποτε άλλο, ότι θα δοξαστεί και θα υπάρχει ένα λαμπί της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας. Θα πάθουμε σοκ από αυτό το πράγμα. Κρατήστε το και αυτό. Ένα δεύτερο, εκτός από τη μετάνοια, κρατήστε την αναλαμπή. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής πλήσιο, να πω μια άποψη και να μου πείτε, πλησιάζοντας μάλλον περισσότερο στη βαρύτητα που έδωσε ο κ. Σταμουρίδης, που είπε σε κάποια στιγμή στην αποστροφή του λόγου του ότι περισσότερο να βασιζόμαστε στον εαυτό μας και όχι, ας πούμε, τόσο στους συμμάχους. Εντάξει, δεν έχω διαφωνία ίσως ότι ο Πούτιν, ξέρω εγώ, μπορεί θα μας βοηθήσει κλπ. Αλλά ρωτάω το εξής, γιατί δεν το ξέρω αυτό πραγματικά. Τι συνέβη όταν το 1821, τώρα έκανα λάθος, ή το. Οπότε, δηλαδή με τον Αλέξανδρο Εξιλάτη που πιστεύανε τότε που υπήρχε, ας πούμε, και το. Υπήρχαν και οι Ρωσόφιλοι, όπως οι Αγγλόφιλοι και οι Γαλλόφιλοι, ας πούμε, τότε. Και κανονίστηκε η επανάσταση ο Αλέξανδρος Φιλάντης να ξεκινήσει, ας πούμε, από την Μολδαβία, από εκεί, ας πούμε, ξεκίνησε, δεδομένου βάση, βέβαια, είχε βάση η σκέψη αυτή, ότι δεν θα αφήσουν οι Ρώσοι τους Τούρκους, οπότε έτσι θα υποφεληθεί η επανάσταση, θα υποφεληθούμε, ας πούμε, ότι είναι καλό να αρχίσει από εκεί πέρα με τον Ιερό Λόγο. Τελικά όμως οι Ρώσοι αφήσαν τους Τούρκους και καταπνίγηκε η επανάσταση εκεί. Δεν ξέρω ιστορικά τι συνέβη, γιατί, ας πούμε, ενώ είχε λογική αυτή η στρατηγική, τέλος πάντων, να αρχίσει από εκεί, με τον Ιψηλάδη να αρχίσει, ας πούμε, έτσι, η επανάσταση εκεί. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή, αν εξετάσουμε το τι συνέβη εκεί, μήπως απλά να μας προβληματίσει στο ότι να μην βασιζόμαστε τόσο στους έξω, στους συμμάχους. Εγώ θα πω το εξής. Τελικά, ποιοι την κάναν την Επανάσταση? Οι Κολοκοτρώνες και οι Καραϊσκάκηδες. Αυτή την κάναν. Κάποια στιγμή, βέβαια, ήταν και συμφέρον των ξένων δυνάμεων κατά της Τουρκίας. Βοήθησαν και αυτοί σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά βασικά την Επανάσταση την έκαναν οι δικοί μας. Όπως και τώρα λέμε, τα σύνορα της Ελλάδος δεν θα τα φυλάξουν ούτε Άγγλοι, ούτε Γάλλοι, ούτε Πορτογάλοι,
Οι Έλληνες θα τα φυλάξουν τα σύνορα της Ελλάδος. Κανένας δεν θα έρθει. Και αυτοί που έρχονται τώρα εκεί με τη Frontex και κάτι τέτοια που κάνουν είναι για να κάνουν να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα. Δηλαδή για να αφήσουν ουσιαστικά τα σύνορά μας ανοιχτά, να περνάνε οι μουσουλμάνοι στην Ευρώπη. Γι' αυτό έγιναν όλα αυτά. Είναι προδοτικά όλα αυτά. Οι άνθρωποι πρέπει να πάνε να περάσουν όλοι από δίκη. Όλοι. Και είναι η βασική θέση μας αυτό στην ελεύθερη πατρίδα. Ότι όσοι έφτιαξαν για την κατάντια της χώρας μας δεκαετίες τώρα πρέπει να περάσουν από τη δίκη της Αθήνας. Έτσι την ονομάζουν. Αν δεν τιμωρηθούν όσοι έφτιαξαν για αυτή την απίστευτη ηλασία της χώρας και αυτή την κατάντια και αυτή την ηθική και πάσης φύσεως κατάπτωση, όχι μόνο οικονομική, πνευματική, κοινωνική, ηθική κατάπτωση της χώρας, αν δεν τιμωρηθούν αυτοί, ο λαός θα έχει πάντα το κεφάλι σκυμμένο. Επομένως, επιμένω, οι δίες δυνάμεση, κατά την λίγο πιο σωστή ελληνική γλώσσα, με τις δικές μας δυνάμεις, έχουμε τέτοιες δυνατότητες, όχι μόνο την ιστορική μας κληρονομιά που είναι ένα πυρηνικό όπλο στην κυριολεξία, όχι μόνο την ελληνική γλώσσα που είναι ένα άλλο πυρηνικό όπλο στα χέρια μας, όχι μόνο την Ορθοδοξία που είναι το πρώτο πυρηνικό όπλο στα χέρια μας, θα έλεγα. Έχουμε και απίστευτο πλούτο και τώρα τον βγάζουν στη φόρα. Το κρύβαν μέχρι τώρα. Η θάλασσα και οι θάλασσές μας και η ξηρά μας είναι γεμάτη πλούτο. Επομένως μπορούμε με τις δικές μας δυνάμεις. Και βέβαια έχουμε και τον Έλληνα. Τον Έλληνα στρατιώτη. Έχουμε την πολεμική αρετή των Ελλήνων. Η οποία μπορεί να εξασφαλίσει το ιδίες δυνάμεις. Και να πω και ένα τελευταίο. Ο Χάντικτον, ένας που τον είχε και καθηγητή κάποια στιγμή στο Harvard, νομίζω, ο αγαπητός Ηλίας, ένα think tank, όπως λέμε, έτσι, αμερικάνικο, που έγραψε ένα βιβλίο, «Τη σύγκρουση των πολιτισμών», στην οποία ουσιαστικά λέει ότι οι συγκρούσεις από τώρα και μετά δεν θα γίνονται για ιδεολογικούς λόγους, αλλά για θρησκευτικούς. Και κάπου λοιπόν, αφού τσουβαλιάζει τους Έλληνες Ορθοδόξους με τους Ανατολικούς όλους, και λέει ότι την πραγματική ελληνική, ας πούμε, κλασική παιδεία την πήραν οι Ευρωπαίοι και όχι εμείς, εκεί κάπου αναφέρει ότι η Ορθοδοξία προδίδει στον Έλληνα πολεμική ταυτότητα. Το πιάνετε αυτό? Η Ορθοδοξία προδίδει στον Έλληνα πολεμική ταυτότητα. Γι' αυτό κοιτάζω να ξυλώσω την Ορθοδοξία. Γιατί ο Έλληνας μάχεται υπέρ βωμών και ιστιών, υπέρ του Χριστού και της πατρίδας. Ευχαριστώ. Καλλιώρα, είχατε πει, τώρα σας είχα παρακολουθήσει, για τις δύο Πασχαλιές μαζί, οι οποίες είναι φέτος. Και ότι θα είναι η απαρχή των... Το 21, το 12... και τώρα είναι η τέταρτη φορά. Οπότε πράγματι αυτό είναι το Αγίο Κοσμά του Ετωλού και είναι πολύ χαρακτηριστική η χρονιά φέτος, διότι εκτός από τις δύο Πασχαλιές πέσαν και τα δύο καλοκαίρια μαζί. Σύμφωνα με την NASA, το 16 και το 17 ήταν τα πιο ζεστά χρόνια του πλανήτη σε 187 χρόνια ιστορίας που τα καταγράφει η NASA. Υπάρχουν πολλά τέτοια, ναι, έτσι είναι, και είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έχει κάνει περίπου 125 προφητείες, προρήσεις, τον αριθμό, γιατί μερικές φορές επαναλαμβάνω κάποιες και κρατάω τον κορμό, έχουν βγει 105 και 105. Αν δεν θα έβγαινε μία, θα σας έλεγα, κοιτάξτε, δεν βγήκε μία, οπότε εντάξει, πάμε, πιθανόν να μην βγει και η επόμενη που αναφερόμαστε τώρα ή κάποια άλλη που είναι σύνθετη, όπως είπατε, τα δυο, ότι θα... ότι θα μας βρει με το άλογο στο αλόνι ή με το βόδι στο χωράφι. Πάντως τα γεγονότα για μένα είναι, να σας το πω έτσι ομά, σαν καθηγητή, άμα με ρωτήσεις πότε θα γίνει ο πόλεμος, δεν περνάει ούτε, δεν μας βρίσκει η επόμενη χρονιά. Τέρμα. Ούτε δεν δίνω ούτε 1%. Σαν καθηγητής πανεπιστημίου ευθύνομαι, δεν το λέω πνευματικά. Αν με ρωτήσεις, να σας πω,
Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην γίνει πόλεμος Ελλάδος-Τουρκίας ή κάποια μεγαλύτερη φάση σε ευρύτερη κλίμακα και να είναι 2019. Ούτε 1% δεν σας δίνει. Άρα συμπίπτουν και οι προφητείες όμως. Είδαμε. Εκτός από την εκτίμησή σας, είναι προσωπική. Να κάνω καμιά άλλη ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω εάν πρέπει να εξετάσουμε, εάν σε αυτή τη, αυτό το παρανομαστικό που έχουμε φτάσει με την Τουρκία, ευθύνονται τόσο οι πολιτικοί όσο και οι στρατιωτικοί. Διότι μετά από έναν αριθμό παραβιάσεων, η υποχωρητικότητα για μένα είναι πλακία. Έπρεπε να είχαμε ρίξει τουλάχιστον ένα, όπως κάνανε οι Τούρκοι με τους Ρώσους. Για μένα. Το θεωρώ δηλαδή μεγάλη, δεν είναι αυτό, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε ότι ούτε ορθόδοξο είναι, ούτε στρατηγικό. Να μπορείς να, με τόσες εκατοντάδες παραβιάσεις να περιμένουμε τι. Ευχαριστώ. Ωραία. Πες το λοιπόν ότι ρίχναμε ένα αεροπλάνο. Το ρίξαμε. Έστω ότι ρίχναμε ένα αεροπλάνο. Τι θα γινόταν μετά? Θα πηγαίναμε σε πολεμό? Θα σταματούσαν οι παραβιάσεις? Συγγνώμη, να εξετάσουμε υποθετική ερώτηση, έτσι δεν είναι? Να εξετάσουμε όμως το αποτέλεσμα. Γιατί αυτό που είπε ο κ. Βαγγελίδης, ο Τούρκος είναι δίκος, κοιτάζει πού μπορεί να εισχωρήσει. Πολύ σωστά. Όμως υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να δείξεις τη μη υποχωρητικότητά σου. Να δείξεις ότι δεν είσαι ηθοπαθής. Να δείξεις ότι είμαι εδώ, σε περιμένω, δεν υπάρχει περίπτωση να πάω ούτε μισό χιλιοστό πίσω. Παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη ότι τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά που έχουμε, εγκλωβίζουν τα εχθρικά αεροσκάφη. Τη στιγμή λοιπόν που ένα ραντάρ εγκλωβίζει το αεροσκάφος, ο πιλότος ακούει μέσα πι-πι-πι-πι-πι-πι, που σημαίνει τι? Ότι το βλήμα μπορεί να του έρθει ανά πάσα στιγμή. Άρα λοιπόν, να καθίσουν οι κύριοι για να συνεχίσουν. Άρα λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο να ρίξει ένα αεροσκάφος, αν και έχει συμβεί αυτό, να έχει πέσει αεροσκάφος. Να έχουμε ρίξει δηλαδή. Δεν τα μαθαίνουμε όλα. Δεν χρειάζεται να τα μάθουμε όλα. Δεν χρειάζεται να κυκλοφορήσουν όλα. Να πω κάτι άλλο όμως, που θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει γίνει. Ή μπορεί και να έχει γίνει, αλλά μην το ξέρουμε εμείς. Προσέχω αυτά που λέω. Οι Τούρκοι έχουν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μπορούμε κάλλιστα να ρίξουμε ένα από αυτά. Αν περάσει στον ελληνικό εναέριο χώρο. Δεν υπάρχει πιλότος, δεν υπάρχει τίποτα. Πού έπεσε, τι έπεσε. Έχει συμβεί και αυτό. Έτσι. Έχει συμβεί και αυτό, να έχει πέσει. Τυχαία έπεσε. Άρα λοιπόν, αγαπητέ κύριε Ραβανή, γίνονται κινήσεις, όμως δεν φτάνει μόνο ο πιλότος να πατήσει το κουμπί για να ρίξει ένα αεροσκάφος. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν. Και στο διπλωματικό και σε άλλα πεδία. Και στο στρατιωτικό. Να δείξεις αποφασιστικότητα. Στα ίμια, ας πούμε. Να μην περνάει κουνούπι. Να μην περνάει κουνούπι. Που μπορεί να μην περνάει κουνούπι. Μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να το κάνουν αυτό. Όμως, όταν η ελληνική ή όποια ελληνική κυβέρνηση λέει μην πηγαίνουν τα ελληνικά πολεμικά στην περιοχή των Ημείων, αλλά να πηγαίνουν σκάφη του λιμενικού, τότε δεν φταίνει οι ένοπλες δυνάμεις, είναι πολιτική απόφαση. Δεν μπορεί ο άλλος, ο κυβερνήτης, της πυραυλακά του να κάνει το κεφαλιού του, διότι δεν γνωρίζει τι έχει προηγηθεί. Έτσι. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα ενδεχομένως όχι. Δεν σας άκουσα. Οι πολιτικοί να μπαίνουν μπροστά σε στρατιωτικά θέματα. Αυτό είναι θέμα συντάγματος. Έτσι. Αυτό είναι θέμα συντάγματος και
δεν μπορεί κάποιος να ξεφύγει από αυτό. Αλλιώς ξεφεύγει από την νομιμότητα, ξεφεύγει από τη δημοκρατία. Νομίζω ότι κανείς μας εδώ μέσα δεν θα ήθελε να υπάρξει αναρχία σε αυτή τη χώρα. Αν ο καθένας κάνει το κεφαλίου του, κάθε στρατιωτικός που είναι πάνω σε ένα αεροσκάφος ή σε ένα πλοίο ή σε ένα πυροβολόπλο ή σε ένα άρμα κάνει το κεφαλίου του, τότε νομίζω ότι θα ήταν ένα τεράστιο, τεράστιο λάθος. Να ευχαριστήσω και τους στρατηγούς οι οποίοι μου βγάζουν το βαθύ πατριωτικό συνέστημα, αλλά με αγγίζει και με συλλογίζει ο λόγος του κ. Καλλιούρα, ο οποίος μαζί με τα λεγόμενα του Γέρο Παϊσίου, όπως τα λέγαμε στο Ρωσέ, και θυμούμε ότι έλεγε κάπου σε μια προστροφή του λόγου του ότι το πρόβλημα της Ελλάδος είναι πνευματικό για την καλή γεωπολιτική και όλα τα άλλα, συναισθανόμενος ίσως ότι έχουμε φτάσει σε μια τραγική φάση, βλέποντας και αυτά βέβαια τα γραφόμενα του κ. Μακρύν, που δεν τα καταλαβαίνουμε, γιατί όταν βλέπουμε την παιδοφιλία ή άλλα πράγματα που τονίζουν οι γέροντες και βλέποντας ο Άγιος Παΐσιος ότι το πρόβλημα της Ελλάδος είναι πνευματικό, πάμε σε αυτά που λέτε εσείς, ότι πραγματικά φτάνοντας σε τραγικά πράγματα και σε καταστάσεις που έχονται, μόνο η μετάνοια, ας πούμε, ενεργοποιεί πράγματα από πάνω. Και αυτό είναι το τραγικό που δεν το έχουμε καταλάβει και αυτό μη φοβούμε, ας πούμε. Και όπως ο κ. Δραγωνάκης και ο κ. Αμορίδη λέγανε στην συνέντευξή του σε ελεύθερη ώρα, και βέβαια είναι και γνωστό η δύναμη της λαθρομετανάστευσης όταν ενεργοποιηθούν αυτοί, ας πούμε έτσι, και πάρουν τις εντολές από τα ξένα κέντρα με διαλυμένους ερώτους πυλώνες. Πάμε δηλαδή στο διατάφτα και στην ουσία πραγμάτων, έτσι δεν είναι. Θα γίνουν σίγουρα φοβερά πράγματα. Εκεί πρέπει να αισθανθούμε την ενότητά μας, να πέσουν τα ψεύτικα πράγματα, ας πούμε, των κομμάτων ή άλλα, και να δούμε τι γίνεται. Άρα το πρόβλημα είναι μπροστά και στο διατάφτα, έτσι δεν είναι. Αυτό. Να πω κάτι, μιας και κρατάω το μικρόφωνο, να ξεκινήσω και θα το δώσω στη συνέχεια για να μην μονοπολώ εγώ την συζήτηση. Συνηθίζω να λέω ότι από κάποιες δεκαετίες πριν, όσο ανέβαινε η φούστα, πέφτανε οι αξίες. Χάσαμε τις αξίες μας. Γελάτε. Έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Μας βάλαν στο δυτικό εντός εισαγωγικών τρόπο ζωής, του καλό δηλαδή, γι' αυτό είναι το εντός εισαγωγικών, τρόπο ζωής, και άρχισε να ανεβαίνει η φούστα. Οι αξίες, οι ελληνοορθόδοξες, ισοπεδώθηκαν. Και αν δεν είναι τελείως στο μηδέν, είναι λίγο πιο πάνω. Είναι κάποιοι πυρήνες, κάποιες νησίδες που κρατάνε ακόμα σε ό,τι αφορά τις ελληνοορθόδοξες αρχές και αξίες. Όμως, πιστεύω απόλυτα, και θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα από τη θητεία μου στο στρατό, ότι μπροστά στον κίνδυνο οι Έλληνες πάλι θα σταθούν στο ύψος τους. Οι Έλληνες και ως χριστιανοί Ορθόδοξοι. Είχα πάλι την τιμή και την τύχη να είμαι διοικητής σε μια μοίρα, μια μονάδα αλεξιπτωτιστών. Ξέρετε, εκεί πηδάγαμε το αλεξίδωτο, νύχτα κτλ. Ο διοικητής είναι το ίδιο με τους στρατιώτες. Δηλαδή, ό,τι η Αλεξίδου το φοράει ο στρατιώτης, φοράει και ο διοικητής. Δεν διαφέρει σε τίποτα. Ό,τι πράγματα έχει πάνω το στρατιώτης, ό,τι φόρτο έχει πάνω το στρατιώτης, έχει και ο διοικητής. Τα αεροπλάνα, τα C-130 που χρησιμοποιούμε για να μας χωρέσουν, βγάζανε τα καθίσματα και καθόμασταν στο πάτωμα. Όλοι. Όλοι. Ανοίγαμε τα πόδια, γιατί έτσι έπρεπε. Ο καθένας έμπαινε στα πόδια του αλλού ανάμεσα. Κάθομαι λοιπόν στην πρώτη σειρά ως διοικητής, νύχτα, χωρίς φως μέσα στο αεροπλάνο. Κάποια στιγμή μου χτυπάει κάποιος τον ώμο. Ο πίσω από μένα. Γυρνάω. Τι ήταν, μια εικονίτσα πλαστική της Παναγίας. Που είχε ξεκινήσει από την αρχή από το αεροσκάφος, είχε περάσει όλους. Την πήρα εγώ, προσκύνησα. Έδωσα στο διπλανό, πήγε πίσω. Όταν είσαι στο αεροπλάνο νύχτα, που δεν ξέρεις τι θα δεις μπροστά σου, ανοίγει η πόρτα και βλέπεις μαύρο σκοτάδι, τότε είναι ο Θεός, που ξέρει τι θα κάνει και τι θα γίνει, το αλεξίπτωτο και εσύ. Από κάτω είναι το χάος. Οπότε τότε όλοι ακουμπάμε στο Θεό. Και το είδα, σας είπα το παράδειγμα αυτό, για να θα απαντήσω έμεσα, αγαπητέ φίλε, ότι πιστεύω σε αυτό. Γιατί στους στρατιώτες μου υπήρχαν και, ας πούμε, παιδιά που βρίζανε, παιδιά που ήταν του μπαρ, παιδιά που ήταν... δεν ήταν αγγελούδια. Έτσι. Γι' αυτό και ήταν αλεξιδωτιστές. Δεν ήταν αγγελούδια. Αγριεμένα σκυλιά ήταν. Και όμως την ώρα της κρίσεως
πάρε την εικόνιτσα. Καλού κακού. Σου λέει κάτσε εδώ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Σε κάλυψα. Απόλυτα. Ευχαριστώ. Πώς θέλει. Ναι, να τον καλύψω και στο άλλο. Λοιπόν, στην ώρα της κρίσης, ο κύριος Δραγκονάκης, εάν πραγματικά γίνει μια κρίση, κατά την οποία θα ενεργοποιηθούν οι λάθρομετανάστες που υπάρχουν εδώ ή και στα νησιά, αυτό μπορεί να γίνει και εύκολα μια προβοκάτσια που μπορεί να προκαλέσει η Τουρκία, προφανώς. Μια προβοκάτσια σε ένα νησί, να βάλουν δικούς τους, να καθαρίσουν δικούς τους, να πούν ότι τα κάναν Έλληνες και να επέμβει ο προστάτης των μουσουλμανικών πληθυσμών όπου γης Τουρκία, να τους προστατεύσει. Και βέβαια να βάλουν και τους άλλους που υπάρχουν ανά την Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα. Εδώ μπορώ να σας πω πολύ απλά ότι πάλι ωραία και δημοκρατικά μπορεί η Ελλάδα, μια ελληνική με κεφαλαία ελληνική κυβέρνηση, να πράξει ό,τι λέει το σύνταγμα. Άρθρο 48. Κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας. Κατά την οποία εφαρμόζεται ο νόμος 566 του 77, που επιτρέπει την διακυβέρνηση της χώρας, δίνει τη διακυβέρνηση της χώρας κατόπιν αποφάσεως της Βουλής, με προεδρικό διάταγμα, αν δεν μπορέσει να συγκριθεί η Βουλή, σε στρατιωτική υπηρεσία για επαναλαμβανόμενα 15 ημέρα μέχρι να επανέλθει η χώρα σε ασφαλή κατάσταση. Επομένως δεν υπάρχουν αδιέξοδα, όπως λέμε πολλές φορές στη δημοκρατία, δεν υπάρχουν αδιέξοδα, δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Πραγματικά δεν χρειάζεται αυτές οι αρχές που ακούν πολλές φορές να πάρουμε τα όπλα, να κάνουμε και διάφορα τέτοια. Δεν χρειάζονται τέτοια. Αρκεί να γίνει ό,τι λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα το λέει. Επομένως και σε τέτοιες περιπτώσεις λύσεις υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει σοβαρή ελληνική κυβέρνηση. Προφανώς βέβαια την εποχή αυτή στερούμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Γρήγορα να απαντήσω το εξής στο ίδιο ερώτημα. Ευλογημένος να είστε κύριε που είπατε για τη θέμα της μετάνοιας. Έτσι κι αλλιώς όλοι οι Έλληνες και όλος ο κόσμος θα γίνουν ορθόδοξοι σε λίγα χρόνια. Το 98% της γης. Κρατήστε το αυτό. Δεν είναι δικό μου των Αγίων. Σας πάω για 2 λεπτά μόνο, 1,5. Σας μεταφέρω χρονικά στο 1453 όταν έπεσε η πόλη. Το 1453 συνέβηκαν 4 τρομερά πράγματα και έπεσε η πόλη. Πρώτον, είχαμε συλλήτρουγο την ημέρα του Αγίου Σπυρίδωμος, 12 Δεκεμβρίου 1452, δηλαδή μήνες πριν την πτώση της πόλης. Το 2017, την πρωτοχρονιά και τώρα, ήρθαν τα παρδαλά φτερά των παπικών μέσα στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας ο Ιεράρχης Αυγουστίνος Καδιώτης, το έχει προβλέψει πριν περίπου 50 χρόνια τα σημεία αυτό. Ένα λοιπόν είναι ότι συμμαχίσαμε με τον Σατανά, το δεξί χέρι του στη γη. Του Σατανά είναι ο Πάπας. Ένα αυτό. Δεύτερον, τα χρόνια πριν το 1453, περίπου τα 50 τελευταία χρόνια, είχε γίνει όπως σήμερα η Ελλάδα, Σόδομα και Γόμορα και εκεί. Υπήρχαν δηλαδή πολλές διαφορές και πολλά προβλήματα με την έννοια της γενικής αποστασίας. Τρίτον, υπήρχε τότε το εξής, που είναι ακριβώς το ίδιο και σήμερα. Ενώ αυτό το χειρότερο σύστημα που έχει υπάρξει ποτέ είναι το φεουδαρχικό σύστημα, ο φεουδαρχισμός. Γιατί είναι το χειρότερο, γιατί βάζεις έναν πάνω και τον έχεις πάνω. Δηλαδή ούτε να πιστεύεις σε κανέναν, ούτε να προστινάς, ούτε ορθοδοξία, τίποτα. Το βάλανε δηλαδή για να σβήσουν τα πάντα. Γιατί ήταν φέοδο, 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 δεν μπορούσε να κάνει κανένα τίποτα. Ήταν όλοι υπάλληλοι. Ήταν όλοι δούλοι. Δεν είναι φεουδαρχία, είναι δουλαρχία. Αυτό τα τελευταία 150 χρόνια στην παλιά Ρωμανία, Βυζάντιο, δεν υπήρχε καν Βυζάντιο, έγινε κανόνας και εκεί. Οπότε χωριστήκαν οι άνθρωποι, είσαι πολύ πλούσιος τότε, είσαι πολύ φτωχός, όπως τώρα. Ή θα πας στην Κηφισιά να φας με 50, 60, 80, 100 ευρώ, ή θα φας σουβλάκι. Το ίδιο είχε γίνει και τότε.
Και ένα ακόμη. Το ζούμε και σήμερα αυτό. Όταν ήρθαν αυτά τα γεγονότα, ο κόσμος δεν μόνιασε. Δεν ήρθαν δηλαδή σε αγαπητική σχέση μεταξύ τους, παρότι είχαν μείνει 57.000 ήταν στην πόλη. Κωνσταντίνου πόλη είχε μείνει 57.000 ο πληθυσμός, που ήταν κάποια στιγμή και 35 εκατομμύρια κλπ. Κλπ. Γιατί μέσα στον χρόνο αλλάζαν τα σύνορα. Δεν υπήρχε αγάπη. Οπότε φύγαμε από το χάρτη λοιπόν. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε αυτή την ομιλία. Εκείνο που με προσευχημένα τώρα αυτή τη στιγμή τελευταία με καλύψει τα εμέρη, εγώ δεν φοβάμαι ούτε τους Τούρκους κανέναν, γιατί φοβάμαι τους Έλληνες. Γιατί, όπως είπε τώρα η Βέλγια, ότι δεν μου μοιάζουν. Και εξηγούμε. Πόσες εφημερίδες ή μέσα μαζική ενημερώσεως ενημερώνουν τον ελληνικό λαό σε θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Εδώ το συγχαίρω τον Διονύση, διότι είναι ο μόνος ο οποίος πολεμάει και χτυπάει τους αθέους που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία. Και τον χτυπάνε. Λοιπόν, ο Νίνη είναι υπουργός παιδείας για Ευρώπη. Εσπούδασε στην Τουρκία, δύο το πτυχίο του, θεολόγου. Και τον κάνανε καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με τρεις ψήφους που τον ψηφίσανε και τον κάνανε καθηγητή. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, ο Κίσιγκερ είπε ότι οι Έλληνες έχουν θρησκεία, έχουν ομοιογένεια και έχουν και την γλώσσα την ελληνική. Πάνε αυτά και τα τρία να τα εξορθρέψουμε. Σήμερα, με την ο Ζαρ είχε πει ότι τη Θράκη δεν πρέπει να την κάνουμε με πόλεμο, αλλά την πάρουμε με τον πληθυσμό. Ήδη έχουν, θα βγάλουν δημάρχους, θα βγάλουν βουλευτάς, ήδη έχουν τώρα βουλευτάς στο κυβερνό κόμμα και κατά αυτόν τον τρόπο θα ζητήσουν την ανεξαρτησία τους. Τώρα, διαβάζουμε τις εφημερίδες τώρα τελευταία, 800.000 θα κάνουν ομογενείς Έλληνες ξένους, οι οποίοι αυτοί, σε κερίπτωση άξιος, θα είναι με τους Έλληνες. Τι θα κάνουνε, θα είναι Έλληνες, αλλά θα είναι μουσουλμάνοι. Δηλαδή από μέσα είναι ο κίνδυνος στην Ελλάδα, είναι από μέσα, δηλαδή από την πολιτική μας και όχι από τους. Δεν φοβάμαι τους Τούρκους, σας μιλάω. Ο πατέρας μου επολέμησε και από και τα δραγαθήματά του και έχω και δύο τουρκικά ξύφη, τα οποία πολέμησε στη Μικρά Ασία και στο Πιζάνι. Είχε βλήματα στο κεφάλι και στο θώρακα, αλλά πολέμησε για την Ελλάδα. Λοιπόν, σήμερα πάνε, τι πάνε να κάνουν. Τους Έλληνες να μην πολεμήσουν. Τους Έλληνες να τους διαβρώσουν. Λοιπόν, αυτό είναι ο φόβος μου. Δυστυχώς. Από μέσα, από εδώ. Δεν μπορεί δύο, όπως είναι εδώ το ορθόδοξο στήλος, ορθόδοξος τύπος και ορθόδοξη αλήθεια, να είναι να παίρνει και ο δύο-τρεις ιεράρχες να σηκώνουν τον άβαρο και όλοι οι άλλοι να πιούν την Ίσα, πού είναι οι άλλοι Μητροπολίτες. Ο Χριστός όμως τι είναι, είναι σημείας. Είναι πατριώτης. Είναι στην παγκοσμιοποίηση. Είναι μέλος της ομάδας που πηγαίνουν, δεν τα ξέρω εγώ, γιατί δεν τα πούνε. Συγγνώμη που είπα περισσότερο, αλλά... Ευχαριστούμε εμείς. Επειδή είπατε εκκλησιαστικά λίγο, είπατε λίγο στα, πήγατε λίγο στα εκκλησιαστικά, στα σημεία. Σε κείμενο μου, Διονύση μου, είσαι πολέμιο, πολέμιο.
Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το εξής και για τους στρατηγούς, έτσι, μια και είπαμε, και για τη μετάνοια. Κάποτε στο Ρωμαϊκό στρατό, τότε στις αρχές του χριστιανισμού, που υπήρχαν διωγμοί, υπήρχαν 40 πολεμιστές που είχαν κάνει ένα λόγο μαζί, ήταν ο λόγος των χριστιανών. Ο στρατηγός που επικεφαλής εκεί διέταξε οπισθοχώρηση για να υπάρξει ανασύνταξη των δυνάμεων. Αυτοί όμως, επειδή βρισκόντουσαν σε προσευχή, εκείνη την ώρα προσευχόντουσαν στο Θεό, δεν άκουσαν τη διαταγή του στρατηγού. Ξαφνικά τα λεφούσια των εχθρών που ερχόντουσαν, απομακρυνόντουσαν σαν κάποιος να τους χτυπούσε. Και ο αυτοκράτορας είπε ότι κάποιος Θεός είναι μαζί με αυτούς τους 40 στρατιώτες και θα πρέπει να μας πούν ποιος είναι ο Θεός. Όταν πήγαν λοιπόν μπροστά στον στρατηγό και τους ρώτησε σε ποιο Θεό πιστεύετε, ποιος είναι ο Θεός που σας βοήθησε και στρέψατε σε φυγή τόσους εχθρούς, αυτοί απάντησαν και αποκάλυψαν τη χριστιανική τους ιδιότητα. Είμαστε χριστιανοί. Και τότε ο στρατηγός τους άρχισε βασανιστήρια και τους πέταξε στη λίμνη. Είναι οι Άγιοι 40, στους οποίους γιορτάσαμε προσφάτως. Η μετάνοια και η πίστη μετράνε πολύ περισσότερα από τα όπλα. Τι είπε για την Ορθοδοξία, ότι είναι πυρηνικό όπλο. Εμείς πιστεύουμε όταν έχουμε πίστη, πηγαίνουν άλλες δυνάμεις μπροστά από μας. Εμείς απλώς τους ακολουθούμε και τότε έρχονται οι νίκες. Κολοκοτρώνης τι έλεγε για του Χριστού, την πίστη, την Αγία και της πατρίδος, την ελευθερία. Πρώτα πήγαινε η πίστη και μετά η πατρίδα. Και αυτό πρέπει όλοι να το κατανοήσουμε. Σήμερα λοιπόν χτυπιέται η πίστη και αυτό πρέπει να τονώσουμε. Η πίστη μας και τότε θα έρθουν τα πάνω, θα έρθουν τα πάνω αυτά που είναι τώρα, θα έρθουν κάτω. Γιατί δεν θα μπορούν να σταθούν. Λένε ότι μία ανάγνωση του ψαλτηρίου διώχνει τα δαιμόνια. Εγώ το έχω διαπιστώσει. Όλοι αυτοί, οι περισσότεροι είναι δαιμονισμένοι. Όταν λοιπόν ένας ξεκινάνε με την εικόνα της Παναγίας, αποκτούν πανοπλία άτρωτη. Το έχω δει στους κομμάτους που πήγαν το 1974 στην Κύπρο. Στις μάχες δεν είχαν ούτε μία απώλεια. Μία. Μόνο το αεροπλάνο που έπεσε και τους χτύπησαν στο αεροπλάνο. Και εκείνο επειδή νόμιζαν ότι είναι εχθρικό. Και ήταν λάθος η διαταγή που εκτελούσαν. Ούτε μία απώλεια. Γιατί είχαν πίστη. Και αυτό μας λείπει σήμερα. Η πίστη και η μετάνοια. Εάν επιμείνουμε σε αυτά, τότε όλοι αυτοί θα απομακρυνθούν. Σωστά. Οι υποχωρήσεις είναι απιστία. Ως υπέρασμα. Ακριβώς. Ακριβώς. Θέλετε και εσείς να προσθέσω ένα λεπτό. Κάθηκε η πίστη, κάνω το λάβα δύναμο. Προσέξτε. Οι αυτοκράτορες της Ρωμανίας Βυζαντίου, πριν τους πολέμους, όπως ο Νικηφόρος, Φωκάς κλπ. Όλη τη νύχτα που μακρυνόταν, το κάναν σχεδόν όλοι αυτό. Βγαίναν στην Αγία Τράπεζα, γιατί σαν αυτοκράτορες μπορούσαν, είχαν ιδιαίτερα προνόμια. Απλά δεν μπορούσαν να κάνουν θεία λειτουργία. Αλλά κοινωνούσαν όπως οι ιερείς κλπ. Είχαν τα άμφια και γι' αυτό και σήμερα οι επίσκοποι έχουν τα άμφια των Ρωμανών αυτοκρατόρων, των Ρωμιών δηλαδή. Όλοι οι αυτοκράτορες. 14 αυτοκράτορες και αυτοκρατόρες ήταν οι Αυγούστες δηλαδή Άγιοι της Εκκλησίας μας στα 1123 χρόνια διηγούνταν όπως ο Στυνιανός, ο Άγιος Κωνσταντίνος κλπ. 14 Άγιοι διηγούνταν αυτή η χώρα. Έλληνες, με ελληνική γλώσσα κλπ. Βγαίνει σε λίγο το βιβλίο από τις εκδόσεις Αγαθός Λόγος, τα γράφουμε λεπτομέρεια αυτά. Θα κλαίτε. Λέτε, μα τόσο υπερήφανοι έπρεπε να είμαστε και τόσο δεν είμαστε. Με πρώτον εμένα αρχηγός. Αν γίνουν εκλογές ή οπουδήποτε, η δική μας, αν το θέλετε, δύναμη θα ενσωματωθεί και θα μπούμε στα ψηφοδέλτια της Ελεύθερης Πατρίδας. Δεν θα κατεβούμε εμείς, δηλαδή, σαν ένα ψηφοδέλτιο για να δοξάσουμε τους εαυτούς μας. Δεν το χρειαζόμαστε.
Εμείς θέλουμε να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Προς δόξαν Θεού θα γίνει και θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους που βλέπετε που είναι διαμάντια. Είναι 9 ειδικούς επιτροπή, τους γνωρίζω σχεδόν όλους. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, αγνοί πατριώτες, λεβέντες. Και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να μην σταθούμε δίπλα τους. Διότι είναι αγνοί Έλληνες πατριώτες. Τι το άλλο δεν θα πω, απλά να καταγραφεί. Ναι. Εδώ δεν χρειάζεται, θα ακούγουμε από την αντίφρονη. Μετά την κοινοπολιτική δικτατορία του 1973, όπως στάθηκε στη χώρα και έχει στρωθεί πολύ καλά με τα κόμματα και ενός κομμάτι όπως μας έχω κάνει στην κοινωνία, ήθελα να ρωτήσω πόσο είναι δυνατό αυτή η όμορφη προσπάθεια να μπορέσει να συμπλέξει και με άλλες πατριωτικές δυνάμεις. Ας πούμε τώρα μου έρχεται μία στο μυαλό, Καποδίστρια που είναι στο Άγιο Νικόλο Κακίων. Κοινωνία. Είναι και, άλλες, και άλλοι άνθρωποι, που είναι και άλλες ομάδες. Εάν πάμε σκόρπι, κομματάκια, δεν θα φτιαχτεί το φάσμα. Επίσης να προσθέσω ότι εδώ πρόκειται για δύο εξαίρετους στρατιωτικούς. Και η στρατιωτική οικογένεια είναι μεγάλη. Είναι τεράστια. Δεν υπάρχει σπίτι. Και εγώ έχω πόρη στρατιωτικό αυτή τη στιγμή. Αν ρωτήσουμε σε οικογένειες μέσα, δεν υπάρχει σπίτι χωρίς στρατιωτικό. Μήπως θα μπορούσαμε ενώσεις στον αποστράτο να συνεργαστούν, να πετάξουμε από πάνω μας αυτά τα τέρατα τους πολιτικάδηδες, γιατί άλλος τρόπος δεν υπάρχει, μόνο ένας από τον που έδειξε ο Παπαδόπουλος. Τον οποίο τον έχω και σε αδυναμία. Το λέω έτσι. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει δηλαδή να συνεργαστούν οι ενώσεις αποστράτων, αξιωματικών, υπαξιωματικών. Ρε παιδιά, μας έχουν καταδυναστεύσει. Και την ώρα τη δύσκολη, πολύ φοβούμε ότι θα κάνουν ό,τι έκανα το 1974, το 1973, ό,τι έκανα στα Ίμια, δηλαδή θα μας προδώσουν. Πολύ το φοβάμαι. Αν έχω στην κυβέρνηση του κύριου Ταμουρίδη, δεν θέλω να πάω στα σύνορα. Θέλω να πάω από μέσα από τα σύνορα. Εκεί είναι και το σπίτι μου. Εκεί είναι πατρίδες. Εγώ θα σας πω κάτι. Αλλά, να παρακολουθήσω μέσα από τα κοινά, γιατί... Να γίνει ένα... Ναι, ένωση. Λοιπόν, ένωση. Να σας πω, επειδή η προσπάθεια αυτή, από τότε που ξεκίνησε, έχει ένα πολύ βασικό στοιχείο, την ανιδιοτέλεια. Πολύ βασικό στοιχείο, γιατί δεν ξεκίνησε στα καλά καθούμενα για να πάμε να γίνουμε βουλευτές. Εμείς, ανά πάσα στιγμή και ώρα, καταθέτουμε σε εσάς τους νεότερους, ελάτε, πάρετε, και όπως λέει ο Γιάννης πολλές φορές, έλα, ανέλαβε και να μου δίνεις κάθε μέρα ένα χαρτί, τι δουλειές θα κάνω, να τις κάνω. Και αυτό το λέμε από βάθος καρδίας. Επειδή λοιπόν από την αρχή υπήρχε αυτό το βασικό στοιχείο της ανιδιοτέλειας και βέβαια της πίστης του Χριστού μας και στην πατρίδα, από την αρχή είχαμε ενωτικό πνεύμα, το οποίο το κάνουμε τώρα που μιλάμε στην πράξη. Δηλαδή, με πρωτοβουλία δικιά μας, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ένωσης των πατριωτικών λεγόμενων δυνάμεων, η οποία πάει και πολύ καλά. Έχει πολλά τέτοια στοιχεία όπως ελέγχθησαν μέσα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή που θα βγει στην επιφάνεια θα κάνει μπαμ. Να βγει σύντομα όμως, γιατί θα έχουμε σύντομα εκλογή. Αναλόγως πως πάντα γεγονότα, θα γίνει και αυτό. Όταν κάποια πράγματα έρχονται πιο νωρίς, τότε γίνεται και επανεκτίμηση, όπως λέμε στο στρατό, της κατάστασης και κάνουμε πιο έγκαιρα έτσι τις ενέργειές μας. Πάντως, σαφέστατα, επειδή πιστεύουμε πολύ στην ενότητα, η ενότητα είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο, να το πω έτσι, ελληνικό. Οι Έλληνες ενωμένοι πάντοτε δόξασαν αυτή τη χώρα. Ενωμένοι. Και αυτό πιστεύουμε ότι πάλι θα γίνει. Και αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι η ένωση έρχεται όταν υπάρχει προσευχή και όταν υπάρχει προτεραιότητα του ανθρώπου στη σωτηρία της ψυχής του, στη μετάνοια δηλαδή. Αν είναι προτεραιότητα στη ψυχή του, τότε υπάρχει ανιδιοτέλεια και τότε έρχεται και η ένωση ως αποτέλεσμα όλων αυτών. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε στρώσει εδώ πέρα για να μείνουμε παλούκια ή να μείνουμε μόνιμα. Κάποια στιγμή θα περάσουμε. Και ο καθένας κρίνεται από την παρουσία. Όταν θα πάμε εκεί πάνω, λοιπόν, θα μας ρωτήσει τι κάνατε εσείς. Δεν θα κρίνει τις πράξεις μας. Γιατί άμα κρίνει τις πράξεις μας, είμαστε όλοι για την κόλαση.
θα κρίνει όμως τη διάθεση της καρδιάς μας. Και η καρδιά μας πρέπει να χτυπάει σε παλμό ελληνικό, πάντα. Να το ξέρετε αυτό, γιατί η Ελλάδα πλέον μέσα από τους Αγίους είναι ο νέος Ισραήλ. Γι' αυτό μας χτυπάνε όλοι. Είναι ο νέος Ισραήλ, είναι είναι η Ορθοδοξία που θα τραβήξει μπροστά. Μας χτυπάνε, αλλά χτυπάνε σαν να χτυπάνε στο βράχο. Δεν κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο. Νομίζω ότι μια τελευταία να δώσω σε αυτούς που δεν έχουν. Πάνω σε αυτό ήθελα να πω ότι αυτό που βλέπουμε έχει χαθεί η ελπίδα. Οι άνθρωποι απελπίζονται, αυτοκτονούν πολύ, φεύγουν από την πίστη όλο και περισσότερο. Η υποστασία δηλαδή, αντί να, αυτό που είπατε, αντί να μας οι δυσκολίες να μας ενώσουν και να μας ατσαλώσουν, μας κάνουν και φοβόμαστε και υποχωρούμε. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λέτε ότι κάποια κίνηση γίνεται, αυτό χρειάζεται να δοθεί στον κόσμο, όχι να γίνεται μυστικά και να περιμένουμε την κατάλληλη ώρα που θα βγει αυτό. Όταν λοιπόν αυτές οι κινήσεις, ακόμα και αν δεν έχουν γίνει κινήσεις για να ενωθεί ο πατριωτικός χώρος, το να βγει η φήμη και να κυκλοφορήσει στον λαό ότι γίνονται αυτές οι κινήσεις, ότι δηλαδή έχει κάπου να κουμπίσει, και χρειάζεται να δυναμώσει την πίστη του, όπως τότε με τη φιλική εταιρεία που μπορεί να μην είχανε τίποτα. Στην ουσία δεν είχαν, ήταν ένα παραμύθι η φιλική εταιρεία. Όμως ατσάλωσε πάρα πολλούς Έλληνες και κάποιοι που είχανε δυνατότητα, άλλος την Ανδρεία, άλλος την οικονομική, οτιδήποτε, και βοηθήσανε και παλέψανε και ξαφνικά ξέσπασε η επανάσταση. Δεν στηρίχτηκε πιθανά, ούτε στους δυτικούς, ούτε πουθενά. Δεν είχαμε καμία βοήθεια. Είναι αυτό που είπε ο Κολοκοτρώνης, ότι ξαφνικά έπεσε σαν ξαφνική βροχή ήρθε ο πόθος μας για ελευθερία και κάναμε αυτό που η λογική έλεγε να μην το κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, εδώ δεν χρειάζεται πια λογική, δεν χρειάζεται ούτε λογική, ούτε πετριοκάθεια να το σκεφτούμε όπως έκανε ο Κοραής, που περίμενε ο Κοραής να εμμορφωθούμε, λέει, πρώτα και μετά να επανέλθουμε. Δεν θα γινόταν ποτέ, δεν θα ελευθερωνόταν. Πώς θα μορφωνόμασταν και πώς θα γινόταν και πώς θα φτάναμε πότε και... Χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται αυτό. Τρέλα χρειάζεται εδώ. Μακριά. Τελειώστε. Τρέλα χρειάζεται. Επανάσταση χρειάζεται και όχι να πηγαίνουμε με τις δημοκρατικές διαδικασίες και όλο αυτό το... Δεν έχει ελπίδα. Για να ζωντανέψει η ελπίδα στο λαό, πρέπει να πιστέψει ότι υπάρχει δύναμη, κάπου υπάρχει και αρχίζει και θα φυτρώσει ο σπόρος αυτός, πώς να το πω, περιμένουμε, βγαίνει ο σπόρος. Έστω και αν είναι ψέμα. Το παραμύθι μεγαλώνει τα παιδιά, ο μύθος το κάνει το παιδί και δυναμώνει και ατριώνει. Έτσι πιστεύω. Ωραία. Λοιπόν, επειδή είπατε έτσι κάποιες πολύ ωραίες λέξεις και πραγματικά είναι εντυπωσιακό που αναφερθήκατε στο παρελθόν, τον Κοραή, στους σοφούς της εποχής, στην τρέλα του Κολοκοτρώνη, στη φιλική εταιρεία. Θα σας πω το εξής. Εμείς οι δύο, συν τους άλλους που δεν είναι παρόντες της Διοικητικής Επιτροπής Ελεύθερης Πατρίδας, ξεκινήσαμε σαν ένα κίνημα, σαν μια φιλική εταιρεία. Έτσι ξεκινήσαμε. Με ανιδιοτέλεια, με αγάπη στο Χριστό και την πατρίδα, για να ξυπνήσουμε τον κόσμο. Ξεκινήσαμε χωρίς να διεκδικούμε την απόλυτη φιλοπατρία, ότι οι άλλοι δεν είναι πατριώτες, εμείς είμαστε, άρα ελάτε μαζί μας. Όχι. Ξέραμε ότι υπήρχαν, γιατί αναφέρομαι σε αυτό, γιατί πολλοί μας κάνουν την ερώτηση, καλά ρε παιδιά, γιατί να κάνετε μια ακόμα πολιτική παράταξη και να μην πάτε σε ένα ήδη υπάρχον. Η απάντηση είναι απλή. Γιατί τα ήδη υπάρχοντα, πρώτον, δεν έκαναν τίποτα μέχρι τώρα. Δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα. Δεύτερον, και σημαντικότερο, δεν είχαν καταφέρει να ενωθούν. Δεν είχαν καταφέρει να ενωθούν. Και ξέρετε γιατί δεν είχαν καταφέρει να ενωθούν? Γιατί ήταν ιδιωτελείς. Γιατί υπήρχε η φυλαρχία, η οποία έφερε τη διχόνοια και η οποία υπέσκαπτε την κάθε προσπάθεια. Αυτό. Εμείς λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε, συγγνώμη για το εμείς, ακούγεται εγωιστικό, ίσως και από την προηγούμενη εμπειρία μας, μαζί με τους υπόλοιπους φίλους της Διοικητικής Επιτροπής, προηγούμενη εμπειρία ενός στρατό,
Παρά το ότι εμείς θα έπρεπε να ήμασταν ίσως από αυτούς που θα επιδιώκαμε να είμαστε αρχηγοί, γιατί έχουμε μάθει από τα 18 μας να είμαστε αρχηγοί. Να είμαστε μπροστά εννοώ, από τη σχολή Ευελπίδων. Πάντα μαθαίναμε να είμαστε μπροστά. Την αρχή ομαδάρχες, μετά δημιουργίτες, μετά ξέρω εγώ διοικητές λόγου κτλ. Πάντα ήμασταν μπροστά. Άρα λοιπόν, εμείς ξέροντας όμως το κακό της φυλής μας, ξέροντας ότι αυτό είναι που φέρνει η διχόνοια, λέμε όχι. Κανείς αρχηγός. Εμείς στην Ελεύθερη Πατρίδα δεν θελήσαμε να είναι αρχηγός κανείς. Διοικούσα επιτροπή. Ο αρχηγός, ο πρόεδρος της παράταξης θα βγει από το συνέδριο. Και μακάρι να είναι κάποιος αυτόν που επιθυμούμε εμείς, ένας νεότερος από εμάς, με ελληνοορθόδοξες αρχές και αξίες, ένας επιστήμονας, ο οποίος να βγει μπροστά να μας τραβήξει όλους. Εμείς να τον σπρώξουμε από κάτω, αυτός να μας τραβάει και εμείς να σπρώχνουμε. Και να συστρατευτούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, ως παραστάτες, ως συμμαχητές, συναγωνιστές, όχι ως προϊστάμενος, υφιστάμενος, στρατηγός, στρατιώτης κτλ. Να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενωτική προσπάθεια, όπως είπα και πριν, εμείς δεν διεκδικήσαμε ούτε διεκδικούμε τον τίτλο του πατριωτισμού, του απόλυτου πατριωτισμού. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια της Ένωσης, φτιάξαμε ένα κείμενο, το στείλαμε σε πάρα πολλές πατριωτικές εντός εισαγωγικών δυνάμεις, αυτές που θεωρούσαμε ότι ήταν πατριωτικές. Κάποιοι μας απήντησαν, κάποιοι μας απαξίωσαν, κάποιοι είπαν τι κάνετε, εμείς είμαστε, έλατε μαζί μας. Και σε αυτό σκοντάφτουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα της φυλαρχίας, το ποιος ήταν αρχηγός. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε, όποιος θέλει, όποιος κύριος ή κυρία επιθυμεί, ας έρθει να αναλάβει στην Ελεύθερη Πατρίδα. Να αναλάβει. Και εμείς από κάτω. Είμαστε λοιπόν, αγαπητοί μου κυρία και οι υπόλοιποι φίλοι και φίλες, σε αυτή τη διαδικασία. Μιλάμε με αρκετούς. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Όμως επειδή έχουμε δεσμευθεί να μην αναφέρουμε ούτε ονόματα, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι τελικά θα καταλήξουν να είναι, έχουμε δεσμευθεί και αυτό είναι θέμα εντιμότητας, αξιοπιστίας και αξιοπρέπειας. Έτσι. Γι' αυτό δεν μιλάμε για ονόματα. Όμως έχετε απόλυτο δίκιο, το ξέρουμε όλοι, αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε και όλοι μας τους εαυτούς μας. Να βάλουμε το εγώ κάτω από το εμείς, αν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Και όπως σε μια συγκέντρωση που είχαμε, σε μια συνάντηση πρόσφατα, ετέθη το θέμα πάλι της αρχηγίας, υπόθηκε από κάποιον, αν το θέμα της αρχηγίας είναι θέμα που μπορεί να τορπιλήσει την προσπάθεια για τη σωτηρία της πίστης και της πατρίδας, ότι είμαστε άξιοι της τύχης μας. Αυτό είπε κάποιος. Είμαστε άξιοι της τύχης μας, αν αυτό, ποιος θα είναι αρχηγός, είναι εκείνο που θα σταματήσει την προσπάθεια. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Εμείς πάντως προσπαθούμε, συνεχίζουμε να προσπαθούμε για να ενωθεί όλος ο χώρος. Ελληνοορθόδοξες αρχές και αξίες κάτω από το ίδιο καπέλο, από το ίδιο μετερίζι, γιατί το διακύβευμα είναι μεγάλο. Είναι η πίστη του Χριστού και η πατρίδα μας. Ήδη πρώτη ο κύριος Καλλιόρας έδωσε και το πρώτο στίγμα. Είμαστε μαζί. Καλησπέρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω δύο ερωτήσεις. Σε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό θα μεταδοθεί η ομιλία? Στο YouTube δεν έχουμε εμείς τα ραδιοφωνικά σταθμό. Κάτι άλλο. Εγώ υπηρέτησα τότε στα Ίμια, που ήμουν στην ίδια περίοδο. Και ξέρω ότι μας πρόδωσαν οι Αμερικάνοι, αλλά και ότι είχαμε πολλούς στο στρατό που πλασιμούσαν. Και επίσης έχω καταλήξει την άποψη ότι ίσως ήταν μια εποχή που δεν ήθελε ο Θεός να επιτρέψει να γίνει η σύραξη, γιατί ίσως να έγινε εις βάρος μας. Τώρα αυτό θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, μήπως κάποιες φορές επιτρέπει ο Θεός να συμβαίνουν τα κακά, γιατί βλέπω ότι η κατάσταση δεν είναι όριμη. Αυτό. Ναι, να πω έτσι πολύ απλά, σαφώς ό,τι επιτρέπει ο Κύριος γίνεται. Αλλά ο Κύριος μας έχει δώσει και την ελευθερία σκέψεως και την ελευθερία πράξεως. Αν λοιπόν εμείς τον είχαμε τον στόλο του τουρκικού έτοιμο να τον βυθίσουμε και δεν τον βυθίσαμε επειδή ο Πρωθυπουργός μας ήθελε να πει ευχαριστούμε τις ΗΠΑ, ο τότε Πρωθυπουργός, δεν φταίει. Συγγνώμη, έκφραση, δεν υπάρχει τέτοια έκφραση, δεν φταίει ο Θεός, έτσι. Δεν είναι θέμα ότι επέτρεψε ο Κύριος. Οι δικοί μας κάναν το λάθος. Όταν ένας τρέχει με το αυτοκίνητό του με 200 χιλιόμετρα, δεν επιτρέπει ο Κύριος να πάθει ζημιά.
Ο ίδιος κάνει ζημιά στον εαυτό του. Αν είναι βέβαια σωστός άνθρωπος, πιθανόν να του δώσει μια ευκαιρία ο Κύριος και να τον σώσει. Αλλά μέχρι πότε. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Ναι. Διαβάστε, κύριε, το βιβλίο «Βίβλος και νόμος» του Νικολάου Βελιμίροβιτς. Αυτή είναι η απάντηση, θα την πάρετε από εκεί πέρα. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Δεν υπάρχουν κοσμικοί νόμοι. Και εγώ έτσι νόμιζα. Πνευματικοί νόμοι για τον. Δεν υπάρχει. Ούτε ο νόμος, αυτό που λέμε φυσικός νόμος, υπάρχει. Αυτό είναι. Τώρα δεν μπορώ να πω να το αναπτύξω, μόνο αυτό θα πω και θα τελειώσω. Είναι σύμβολα και σημεία του ουράνιου κόσμου. Υπάρχει ουράνιος κόσμος. Όλοι οι άγιοι πήγαν, πηγαίνουν. Ο Άγιος Παύλος πήγε στον τρίτο ουρανό. Ο Άγιος Ανδρέας Διαχριστός Αλός πήγε στον τρίτο ουρανό. Δεν ξέρουμε τι μας τα έχουν περιγράψει. Δεν είναι εκατομμύρια άνθρωποι. Οπότε δεν μπερδευόμαστε σε αυτό. Όπως είπε και ο Άγιος Πορφύριος, ούτε μία καρφίτσα από ένα δέντρο πεύκο, αν δεν θέλει ο Θεός, δεν πέφτει. Για μένα αυτό είναι 100% έτσι, έχω πιστεί δηλαδή από τους Αγίους. Ο Άγιος Νικόλαος Βλαδιμίροβιτς και τρία διδακτορικά. Και είναι ο Άγιος Χρυσόστομος Σερβίας, λέει ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς, άλλος Άγιος. Για να καταλάβουμε για ποιους μιλάμε τώρα. Μιλάμε για την κορυφή των κορυφών. Αυτό ήθελα να πω. Και όσον αφορά τον Κοραή, Προτεστάντες ήταν, φίλος του Βοναπάρτη ήταν και ήταν απολύσει την Ελλάδα. Το γράφω και στο βιβλίο. Και τη δήλωνε κιόλας. Γι' αυτό και τον έχω μεγάλους Κοραείς. Τέλος πάντων, ας μην πω κάτι παραπάνω. Ο πιο χειρότερος από όλους ήταν. Ο χείριστος των Ελλήνων. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, κύριε Σεντάκη. Επειδή έχουμε περάσει πολύ χρόνο, να μην κουράζουμε. Για πρόγραμμα, πού εδώ μπορούμε να διαβάσουμε, υπάρχει κάτι που μπορούμε να. Έχουμε μια καταπληκτική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ναι. Θα σας δώσουμε και μερικά φυλάδια που έχουμε μαζί μας, ναι. Τα τελευταία φυλάδια που έχουμε βγάλει. Εκεί γράφονται και όλες οι διευθύνσεις μας, και οι κανονικές και οι ηλεκτρονικές, ιστοσελίδα, blog, κοινωνικά δίκτυα. Πάρα πολύ ανεπτυγμένα. Απλώς θα σας πω το εξής, ότι το blog, η ιστοσελίδα είναι για να γράφουμε τα επίσημά μας πράγματα. Να ξέρετε ότι λειτουργούμε σαν κόμμα μεγάλο εξουσία. Δηλαδή, σχεδόν κάθε μέρα έχουμε δελτία τύπου και αρθρογραφία. Και άλλες ανακοινώσεις, εκδηλώσεις κλπ. Έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα σε 18 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Έχουμε τοπικές οργανώσεις σε πολλούς χώρους. Απλώς επιλέξαμε μια τακτική από κάτω προς τα πάνω, γι' αυτό πολλοί κόσμοι ακόμα δεν μας ξέρουν. Μας ξέρουν εκεί που πάμε. Θεωρούμε ότι η προσωπική επικοινωνία είναι το πάνω για το χτίσιμο. Για το χτίσιμο αυτής της προσπάθειας. Μετά θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Το blog, να σας πω ότι μέσα σε 4 μήνες, δεν έχει φτάσει ακόμα σε 4 μήνες, έχει πιάσει 2 εκατομμύρια views. 2 εκατομμύρια κόσμος έχει δει το blog μόνο. Έχουμε στο Facebook κυρίως, για όσους ασχολείστε με το Facebook, εκτός από τις προσωπικές σας σελίδες που ο Γιάννης έχει δύο σελίδες, έτσι έχει ξεπεράσει 5.000 και έχει δεύτερη, και εγώ πλησιάζω τις 5.000, υπάρχουν και των υπολείπων βέβαια προσωπικές. Έχουμε και δύο ακόμη σελίδες, η μία είναι Ελεύθερη Πατρίδα Φίλοι και Υποστηρικτές που έχει 26.000 περίπου μέλη και άλλη μία, το απαγορεύεται, η οποία έχει γύρω στις 50.000 κάπου τόσα μέλη. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμα. Σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε νομό υπάρχει ξεχωριστή σελίδα των φίλων της Ελεύθερης Πατρίδας. Απλώς το σύστημα δεν βγάζει μπροστά, γιατί το σύστημα είναι ελεγχόμενο. Βέβαια, yeah. Πρέπει να σπάσουμε το σύστημα και από τα μικρά. Εμείς πάντα θα έχουμε χώρο στο στήλο Ορθοδοξίας για όποιο μέλος της Ελεύθερης Πατρίδας να αρθογραφήσει. Και αυτό το ξέρουμε. Και ό,τι και εκπομπές με το ραδιόφωνο, γιατί σιγά σιγά δειλά-δειλά φτιάχνουμε και ένα μικρό ραδιοφωνάκι πάνω, θα έχουν και θα τους ακούτε και από το YouTube τις εκπομπές, ελπίζω πολύ γρήγορα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Έχει καφέ πίσω. Καλή επιτυχία ακόμαστε. Έχει τσάι και βιβλία μέσα, όποιο θέλει να δείτε.